Το βάλεις. Το έχεις έτοιμο. Τι να βάλει, ρε φίλε, πες μια καλησπέρα στο λαό. Δεν του έδωσε. Πες μια καλησπέρα στο λαό. Όχι, δεν το έδωσα. Γεια σας, έχουμε δύο live ανοιχτά σήμερα στο Instagram. Έτσι, μπράβο. Γεια σας από παντού. Να κοιτάμε και λίγο το μαλλί μας που είναι χάλια. Ναι, είναι τραγικό. Έτσι. Γενικότερα. Κορμίκια. Τι γίνεται, ρε φίλε. Τι ρόλο βαράμε εμείς εδώ πέρα, Νίκο Παπαδόπουλε, σήμερα. Γάλαζια μάτια. Αυτό είναι σωστά έτσι. Πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι λίγο όρθιο. Πιστεύεις ότι πρέπει να είναι όρθιο. Στη ζωή γενικότερα. Πιστεύεις ότι έπεσε, Νίκο. Τα πράγματα πρέπει να είναι ότι πέφτει. Πήρε έναν φίλο σήμερα για χρόνια πολλά και το ευχήθηκα να είναι πάντα όρθιο. Διπλή ήταν. Σε ποιο κομμάτι. Και ολικά και μεταφορικά. Του είπαν είναι όρθιο. Να είσαι όρθιο, ναι. Ναι. Αυτή ήταν η ευχή. Put your hands up, λοιπόν. Ναι. Τι γίνεται. Τι να γίνει. Πώς πάει. Με τα πόδια. Πώς να πάει. Πώς να πάει. Καλά που βρισκόμαστε και τα λέμε. Ναι, να σου πω όμως κάτι, Χρήστο Κιώση. Να παίζουμε και κάτι από πίσω μου, τραφείλε, μα αφήσει έτσι. Έτσι, μπράβο. Να έχουμε λίγο το χαλάκι από πίσω που μα ρωτάνε πώ λέγεται όλοι. Και όταν του λέμε μετά ψάχνουν και δεν το βρίσκουν. Είναι εβδομάδα εκλογών. Μπήκαμε, μπήκαμε σε αυτή την εβδομάδα που δημιουργεί μια ταλαιπωρία γενικότερα. Ο Μοσχοβίτη δυσανασχετεί γιατί την Κυριακή 6 ώρα το πρωί έχει να πάει κάπου. Χαίρομαι, είμαι πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Είναι πολύ... μεγάλη τιμή για μένα. Είναι τιμή και έχει ενημερώσει γνωστού και φίλου για το γεγονό ότι θα ασκήσει το. Μνημόνιο. Όχι, όχι το μνημόνιο. Ότι θα υπηρετήσει έστω για λίγε ώρε την ελληνική κυβέρνηση. Είπανε, ότι το πιθανότερο είναι, φίλε, να πάω και έτσι όπω πάω να φύγω πίσω. Όσο αναπληρωτή. Γιατί? Γιατί το πιθανότερο να μην χρειάζομαι. Ναι, αλλά μα πάθει κάτι κάποιο. Τι θα σου πούνε, θα σε πάρουν τηλέφωνο εκείνη την ώρα και θα σου πούνε. Α... μην στέλνετε τέτοια μηνύματα ρεαλίτη στην ώρα που είμαστε live. Γεια σα. Γεια σα. Δηλαδή. Γεια σου, ρε Μίτσο από την Στουτγκάρδη, είσαι μεγάλο φαν. Έλα. Θα σου πάρουν δηλαδή τηλέφωνο μέσα στη μέρα και θα σου πούνε, κύριο μου, έπαθε κάτι ένα μέλο, θέλετε να έρθετε. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, ρε παιδί, το πιθανότερο είναι να μην χρειαστώ. Κατάλαβε. Δηλαδή να πάω το πρωί, γεια σα ήρθα, πολύ ωραία να γραφτώ και μετά να μου πούνε, αδελφέ, ευχαριστούμε πολύ, φύγε και α χρειαστούμε, θα σε πάρουμε. Γιάννη, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Οι νομαρχιακές εκλογές μπορεί να πάνε και αυτές σε δεύτερο γύρο. Δεν θα βγει ο Τζίτζι Κώστα να πάρω 50%. Ο Τζίτζι πιστεύω ότι θα βγει. Βλέπω την επόμενη εβδομάδα. Εγώ πιστεύω ότι Τζίτζι θα βγει. Θα βγει από πρώτη, λες. Πιστεύω εγώ. Μπορεί να μην βγει όμως και να πάμε και διαβάζοντα, φίλε, τον Κυριακάτικο τύπο, δεν βγαίνει από πρώτη. Και εκεί φοβάμαι λίγο, μην πνιγώ. Ναι. Γεια σου, Δημήτρη. Γιατί εντάξει, ένα σουκού θα το φάμε στη μάπα, οκ. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, έχουμε φτάσει στην φάση που κάθεσαι στο γραφείο, ας πούμε, στην καρέκλα και λίγο υδρώνει η πλατούλα σου. Λέμε σε αυτό το σημείο. Σιγά σιγά. Καλοκαιριάζει, θα λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Στη φάση μου που είσαι με μακρύ μπαντελόνι και λίγο, ρε παιδί μου. Ζεσταίνεσαι και λίγο. Σκέφτηκα σήμερα να βάλω βερμούδα. Υπερβολικός, θα το έλεγα εγώ. Όχι, έβαλα προχθές. Ναι, βγήκα για λίγο όμως από το σπίτι. Okay. Αλλά επειδή είχαμε καλεσμένο σήμερα, λέω εντάξει, ναι, μην έρθω με τη βερμούδα. Και okay, με πούνε και τουρίστα. Και με πούνε και τουρίστα κιόλα. Εντάξει, να βάλουμε ένα παντελό, να βάλουμε ένα ποκαμπεσάκι χαλαρό, οκ, okay, κτλ. Ναι. Ναι. Εντάξει. Κατάλαβες, δηλαδή τώρα δεν μπορούμε να τη φάμε έτσι και την άλλη εβδομάδα. Άντε πέσει ένα Σαββατοκύριακο, οκ, okay, άντε πέσει τα νεύματα στο χώρο το Σάββατο, θα κάτσουμε από του δικού μα. Άντε και την Κυριακή να φάμε, οκ. Τώρα μην κάτσουμε και την άλλη και το άλλο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή εμά τα δεν πρέπει να μα δει. Α, γεια. Δεν πρέπει να δούμε λίγο, δηλαδή, λίγο τον ήλιο, δεν γίνεται. Υπάρχει δηλαδή ένα καραβίτσι στο πρόγραμμα. Βέβαια. Μάλιστα. Και δούμε και, και τους φίλοι που είναι και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νικολάρα, πού είσαι τώρα, εσύ, ρε φίλε, σε έχω χάσει. Αυτή την εκπομπή την ακούνε πολύ. Εννοείται. Γενικότερα. Φίλε, γενικά, ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμοι από το ίντερνετ. Πάρα πολλοί. Ιντερνετικά, κόσμος, έτσι. Ναι. Να δίνετε. Κλικ στο ρέντιο, παιδιά. Ναι, ακούτε, ναι, και από το ρέντιο, ναι, το Λίμπερο. Έτσι. Ναι, 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 ναι. Και τον Μπαλαντέρν. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τον Άγγελο Χαριστέα που μίλησε μια μισή ώρα για μπαμπάτσικη. Λες, ε. Τι ωραίο που θα ήταν, ε. Γεια σου, ρε μάγειρα. Λοιπόν, γεια σου, Μαριλιζάκη. Γεια σου, τι τεράστιε. Γεια σου, Μαριλιζάκη. Χαιρετάμε τώρα τα live, έτσι να ξέρετε. Που κάθε εβδομάδα παίρνει άδεια. Γεια σου, Μαριλιζάκη. Πάλι άδεια έχει. Όχι, είχε την Παρασκευή έλειπε, αφού είχε να πέσει ένα γλέντι, λέει. Α, άσε με αυτό, δεν έφτιαγε αυτή. Μου τα είπε εμένα. Τι σου τα είπε. Έγινε κακή συνεννόηση τέλο πάντων με τον Παραϊκή. Άσε τώρα. Αυτά τώρα είναι. Ναι, ρε, οι άλλοι πήγαν σε γάμο στη Βέρεια και κλείσαν 4 μέρε. Πρέπει να πηγαίνει σε κανένα γάμο στην Οίκονο, ξέρω εγώ. Στάχτη στα μάτια είναι αυτά. Εντάξει, με αυτή τη λογική αρχίζουμε να φεύγουμε κι εμεί σιγά-σιγά. Για πε τι έχουμε τώρα άλλο. Εμεί πότε αρχίζουμε να φεύγουμε, Νίκο, πότε έχει άδεια αλήθεια. Ρε, σε ρωτήσω λίγο κάτι. Σε τέσσερι πολυεθνικέ δουλεύουμε όλοι και θέλουν άδεια από 20 Μαου. Τι πώ την έχουν δει. Είναι όλοι με ρωτάνε που θα πάρω άδεια. Σιγά, παιδιά, ρεμίστε. Κάθε ρε, κάτσε εδώ πέρα. Έχουμε ένα μήνα να πάρουμε ρεπό. Περίμενε. Τα φίλε, πε τα αλλού. Αγίου Δημητρίου, εκεί προς τα πάνω. Πάνε. Πιάστα και πέστα. Ουστάζει, μπασκετάρα. Ναι. Ναι, αυτό ρε, παιδί. Κατάλαβε, δεν είναι. Κάτσε να διευθετήσουμε πρώτα αυτό το ζήτημα και μετά θα δούμε και το θέμα τη άδεια κάποια στιγμή. Αύριο θα τα πούμε κοντά, λέει ο Νίκ. Ναι. Να πάει στη θάλασσα να χορέψει η φίλη μα μαμά. Ναι, σωστά. Να σα στροφή και με ρωτάνε, μαμά. Σωστά. Γεια σου, Ηρακλάρα. Όχι, δεν είναι μαμά. Όχι, για γάμο και αυτό. Δύο γάμου έχουμε να πάμε στα κοντά. Αυτό ποτέ τον έχει όμω, δεν θυμάμαι. Παντρεύει τον κόσμο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εμεί τα βλέπουμε αυτά. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και ο ένα αυτό ο προβληματικό παντρεύεται Παρασκευή. Παρασκευή. Φουλ προβληματικό, ναι. Σαββατοκύριακο. Και μη χειρότερα. Ή ποιο λόγο υπάρχει Σαββατοκύριακο. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι γίνεται. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Για και δεν θυμάμαι και πότε είναι. Ενημερώστε λίγο πότε είναι. Αν κληθώ έτσι, γιατί μου είχε έρθει και πρόσφατα προ το παρόν. Αλλά λέμε. Εν τω μεταξύ τα παλικάρια για κάτω στο θεατρικό εργαστήρι.
Το οποίο στεγάζεται στο. Α, είσαι μακριά, εσύ, ρε Στέφα. Okay, εντάξει, 30 Αυγούστου. Οχ, έχουμε δρόμο, μια χαρά είμαστε. Παντρεύεται 30 Αυγούστου. Ναι, 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 ναι. Μακριά είμαστε. Τα παιδιά κάτω στο θεατρικό εργαστήριο έχουν λίγο θέμα. Ρε φίλε, σου είπα. Η τέχνη. Ναι, η τέχνη. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζεις, ρε φίλε. Γεια σου, Άλεξ. Ναι. Βάλε κανένα καλάθι και άσε τις εκλογές. Παλιά αυτά, φίλε. Με εκλογές, ούτε με εκλογές ασχολούμαστε, απλά μας μπλέξαν τώρα. Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Με τους γάμους, τι μας έστειλες εσύ. Γεια σου, Στελάρα. Είχαμε κάτι για γάμους. Ναι, ναι, για το θετικό είναι αστείο. Για του τραγουδιστέ ακούγόμαστε, ρε φίλε, που έχει πάρει το τέτοιο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα στα τραπέζια. Σαν τον Γιάννη Καψάλη, γεια σου και με έκο κιόλα. Γεια σου. Ηρακλάρα, εγώ αργό ακόμα, φίλε, άστο. Έχουμε δρόμο. Την άλλη Παρασκευή, αν όλα πάνε καλά. Ναι. Θα βρεθώ. Την άλλη Παρασκευή. Ναι. Ναι. Μακριά, εκτός Θεσσαλονίκης. Ναι. Κάπου στην Καρλίτσα. Mm-hmm. Όπου θα γίνει ένα εκπληκτικό. Εσύ, Ρακλή μου, πότε, φίλε, για απάντησέ μας. Κι άλλος παντρεύεται. Όχι, ρε φίλε, απλά ρώτησε λίγο με ειρωνικό τόνο και απαντάω εσύ, και εγώ εξίσου ειρωνικά. Δεν έχουμε τέτοιο προγραμματισμό, φίλε. Είστε τα μοντέρνα ζευγάρια. Που... Κι άλλος από Αγγλία, ο Άλεξ. Ναι, ναι, κι αυτός παντρεύεται. Ναι, ναι. Τι γίνεται. Γεια σου, Τζέι. Δεν είναι Τζέι του, μην μπερδευτείτε. Όχι, όχι, όχι. Είναι ο Τζέι. Ναι. Είναι ο Τζέι, λοιπόν. Και είσαι καλεσμένος, όπως το έχω πει, να έρθεις την άλλη Παρασκευή, ένα βράδυ, στη Μαγευτική Καρδίτσα, σε ένα εξαιρετικό event, στο οποίο είναι πιθανό να παρευρεθώ. Θα έχει έκο, δηλαδή όταν ξεκινήσει να τραγουδάει, θα γίνει έτσι. Ναι, full echo. Δεν μου ζητά σαν να. Θα είναι έτσι λίγο η φάση. Θα σου δώσω μια γεύση, ρε παιδί μου. Δώσε λίγο μια γεύση. Χριστό. Μη μου κουράζει το Χρήστο, ε. Χρήστο, θέλω να βάλεις από Γιάννη Καψάλη. Γιάννη Καψάλη. Το γίνεται μια φασαρία. Πολύ φίλος μου. Αυτό είναι πολύ σωστό, πολύ γνωστό, ρε φίλε. Πες κανένα λίγο πιο, που είναι λίγο ποιο? Το mainstream. Ποιο? Το γίνεται μια φασαρία για τα μάτια σου, Μαρία, το ξέρουμε. Ναι, αλλά εκεί που θα πάμε θα είναι Γιάνναρος τώρα, δεν είναι τεράστιος Γιάννης. Και η τέτοια, πώς τη λένε. Αχ, Ελένη, χρόνια πολλά! Έχουμε Ελένη, χρόνια βέβαια. Πολλά. Γεια σου, Έλενα, χρόνια πολλά. Στις Κωνσταντίνες, στις Ελένες, έτσι, χρόνια πολλά. Γιορτάζει μισή Ελλάδα άλλωστε σήμερα. Η Γιώτα Γρίφα, παιδιά, ρε φίλε. Φυγείτε λίγο μια άκρη. Όταν γιορτάζουν οι Νικολάδες, γιορτάζει μισή Ελλάδα. Όταν γιορτάζουν οι Γιώργηδες, γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Όταν γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι τα αποκρινόμαστε στη μισή Ελλάδα εμείς. Ναι. Είμαστε νομίζω στο ένα τσέρι. Όταν γιορτάζουν Δημήτρες, γιορτάζει όλη η Θεσσαλονίκη. Ναι, αποφασίστε λίγο. Αλήθεια. Σήμερα βγάζουμε και τα χαλιά. Γίνεται μια φασαρή. Γίνεται μια φασαρή. Ακούστε έκο. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Έτσι, αυτό είναι. Κατάλαβες. Τέτοιο θα είναι το ύφος. Να βάλεις και πλασουάν, φίλε Απόστολε, ναι. Να βάλεις πλασουάν. Ηρακλή μου, όχι, ρε φίλε, δεν μιλήσουμε για αλφαδίο. Άστο να ορίσουν ακόμα. Θα έχουμε όλο το καλοκαίρι. Αντίο, αντίο. Να συζητάμε για αυτά. Αντίο. Πολλοί σύλλογοι, φίλε, μπορούν να ασχοληθούν με την αλφαδίο την επόμενη σεζόν. Φέτος ασχολείται σίγουρα ένας. Ολυμπιακός. Σίγουρα. Του χρόνου μπορεί η πόλη. Δεν είναι ανάγκη να είναι και του χρόνου. Του χρόνου το καλοκαίρι είναι. Του χρόνου η πόλη μπορεί να ασχοληθεί. Πιο ζεστά με αυτό βέβαια, το... Βέβαια, βέβαια. Το κομμάτι. Ει διπλούν πολύ πιθανό, έτσι. Καλή φίλη και συνάδελφοι, δεν θυμάμαι πότε ήταν ο γάμος, γι' αυτό είπα ότι πήρα πρόσκληση. Νόμιζα ήταν κοντά. Δεν θυμάμαι ότι είναι τέλη Αυγούστου. Εντάξει. Καλά θα είναι. Ωραία. Να σου πω, θα έχει και. Τσιτσί. Ναι. Τσιτσί, μπουκάλια. Ναι. Με Μιχάλη, συνάδελφο, έτσι. Καλό φίλο και συνάδελφο. Με Γιώργο επίση συνάδελφο κατά πάσα. Δεν έχω βρεθεί έξω με το φίλο και συνάδελφο αυτόν. Okay. Και αυτό είναι καλό, εντάξει. Ναι. Αλλά ο Μιχάλης ξέρει ότι άμα είσαι μαζί του, ναι. Είσαι από μόνο σου να κάτι, θα γελάσει. Μέχρι το πρωί, δεν έχει θέμα. Συνοδεία. Όχι. Φίνου λευκού κρασιού ή τίποτα ποτάκια τέτοια. Όχι. Ποτκάρες, ποτκάρες. Όχι, ρε. Εντάξει, έχει κρασί. Άμα να πιει, πιέσαι το ξινοκράσι αυτό. Το ζήσω όπω πρέπει. Από όλα έχει, ρε. Από όλα θα έχει. Ξινοκράσι πρέπει να πιει για μένα. Έχουμε τον άνθρωπο που το διοργανώνει και είναι δικό μα. Άρα θα έχουμε και μια special περιποίηση, όπως καταλαβαίνετε. Σωστά, σωστά. Καταλάβες, δεν πάμε δηλαδή τυχαία, random, α, γεια σας, ήρθαμε. Έχουμε άνθρωπο που μας περιμένει και ναι. Θα μας περιποιηθεί. Ναι. Μια ερώτηση, ο Ολυμπιακός θα έχει ομάδα Α2 και μία με άλλους παίξεις Ευρωλίγκα. Φίλε μου, χάρη. Έτσι δεν θα γίνει μάλλον. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν ξέρω, εμένα δεν μου κάθεται να παίζει Α2 του χρόνου. Κάτσε, αφού δεν κατέβηκε, τελείωσε. Η τιμωρία είναι δεδομένη. Καλά, οκ. Okay. Όχι. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει στο τέλος και δεν θα παίζει Α2, θα παίζει Α2 του χρόνου. Και πού θα παίζει. Α1. Ναι. Όπως επίσης πιστεύω ότι θα παίζει η Αδριατική Λίγκα. Έξαλλος θα είναι νομίζω ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε αυτό το ενδεχόμενο. Να σου πω, θα το δούμε. Γιατί είπε ότι να μην το πάρει για να πάει πίσω. Για να παίξει κάποιο από την Αδριατική Λίγκα πρέπει να κάνει budget super για να παίξει και η Αδριατική Λίγκα και η Ευρωλίγκα. Και δεν νομίζω ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι του χρόνου. Γιατί ξέρεις, φίλε, όταν παίζει το χολαργό, έτσι χολαργός Ολυμπιακός. Ούτε ξενοδοχείο, ούτε τίποτα. Παίξει στο σπίτι το βράδυ, πουλμανάκι την άλλη μέρα από το σεφ και πα στο γήπεδο. Σωστό. Όταν θα παίζει όμω στο Ζάγκρεμπ,
Πρέπει να πληρώσει αεροπλάνο, να πληρώσει ξενοδοχείο, αποστολή. Ξέρεις, αυτά όλα είναι έξοδα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα μιλήσουμε και σοβαρά για ένα μισάωρο μετά το διάλειμμα. Γιατί διάλειμμα. Στον ΠΑΟΚ ειδικά έχει εξελίξεις. Βεβαίως. Είχε μια αρνητική σήμερα. Να σου πω την αλήθεια, ρε φίλε, δεν μπορώ να πω ότι μου έκανε, δεν μπορώ να πω ότι μου έκανε εντύπωση. Ή ότι δεν το περίμενα. Εγώ ρωτούσα, επειδή ήμουν εντελώς 50-50, να σου πω την αλήθεια. Εγώ προσωπικά, από αυτά που μάθαμε. Απ' τη μία και εγώ, έτσι όπως το παρακολουθώ, ουδέτερα απ' έξω, επειδή μου όλους αυτούς τους μήνες, λέω πολύ τραβάει, δεν θα έχει καλό τέλος αυτή η ιστορία. Ναι. Γιατί συνήθως τέτοιες ιστορίες, να ξέρετε, με παίχτες, όσο τραβάνε, στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Αλλά αυτό περίμενα τώρα με το πρωτάθλημα, με τον Νταμπλ, με το κλίμα κτλ. Του δίνουν και τα διπλά. Εντάξει, πω και λίγο κάτι και θα μείνει, ρε φίλε. Να ξεβρακωθεί ο άλλο, φίλε. Δηλαδή, εντάξει, σου δώσαμε τα διπλά. Ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε άλλο, ρε φίλε. Να κάτσουμε να μας απαγγέλνει. Να μας απαυτώσει. Ευχαριστούμε έτσι πολύ. Έτσι είναι, φίλε, στο δοσύρο, ποδόσφαιρο. Ουδή αντικατάστατο. Ακόμα και βαριά. Συμφωνώ. Παντού, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Είναι μια αγορά η οποία έχει χιλιάδε επιλογέ. Ναι, okay. Άμα έχει του σωστού ανθρώπου και το σωστό τμήμα σκάουτ. Και επίση, πω κάτι. Δεν πήρε πάω το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του Ιανουάριου, δεν έδωσε πόσα έδωσε τη Ροστόφ για να πάρει τον Ισλανδό χωρί λόγο. Άναγε. Το είχε στο μυαλό του ότι σε βάθο χρόνου μπορεί με τον άλλο να μην. Η αλήθεια είναι ότι το παιδί τρία χρόνια, δύο χρόνια μάλλον, γιατί το χρόνο ήταν λίγο. Ο Βαρέλα, 31. 31, λοιπόν. Θα πάει τώρα σε Εμιράτα. Πιθανό. Θα γίνει ένας ωραίος βετεράνος, γιατί όποιος πάει εκεί πέρα βετεράνος επιστρέφει. Εντάξει. Άξε, φίλε. Και τελείωσε. Θα βάλει και 2-3 φράγκα και στην άκρη. Το παιδί είναι η αλήθεια. Τα δύο χρόνια από τα τρία που ήταν στον ΠΑΟΚ βοήθησε πάρα πολύ. Έτσι, δεν το συζητάμε. Ήταν πυλώνας, φίλε, της ομάδας, θα πω εγώ. Έτσι. Ήταν. Με τον πιστεύω ότι το group τώρα και το balance και το responsibility έχει μπερδευτεί λίγο του Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου είναι μοναδικός ο οποίος του έχει γυρίσει το μάτι τώρα με αυτή τη φάση. I don't know what to do. Γιατί θα πρέπει να φέρει άλλο, ή να φέρει άλλο παίχτη ή να βάλει τον Νίκο τέλος πάντων και σιγά σιγά να τους ξανακάνει όλους. Γιατί ο Λουτσέσκου ξέρει μέχρι και για τον Τζάλμα γκρίνιζε πέρσι. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Ωραία. Καλά, και για το που Σάκο. Έτσι λειτουργεί αυτό. Και φίλοι, για το Σάκο, δεν θυμάσαι το Γενάρη που έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να φύγει, να το διώξετε και τέτοια. Όχι, πιστεύω ότι αν του πει να μείνει η ίδια ομάδα ακριβώς και να πάρει κανέναν δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Αυτό όμως φανερώνει και μια φοβία ενδεχομένως από την άλλη. Μπορεί να είναι μια εμπιστοσύνη στο σύνολο του κόσμου. Θα το χαρακτήσει φοβικό το Ρουμάνο. Θα το χαρακτήσει λίγο δηλαδή φοβικό. Εντάξει, ρε φίλε, έφυγε ένα, θα βρει άλλο. Λεφτά έχει. Δόξα τω άλλο μπακίρι. Αυτό είναι αλήθεια. Μπακίρι βάζει. Αυτό είναι αλήθεια. Έχεις ναι, απλά ξέρει τι γίνεται. Επειδή έχει βάλει στόχο να μπει στο ομίλου Champions League, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είσαι σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση στο ξεκίνημα τη σεζόν. Ναι. Και με αντιπάλου που δεν είναι και του χεριού σου όλοι. Ναι, οκ. Το να αλλάζει 2, 3, 4 παίξει σε δεκάδε, όπω καταλαβαίνει, είναι θέμα. Ναι. Και δεν θα έχει το Βιερίνια τότε, έτσι, μην το ξεχνά αυτό. Ο Βιερίνια πότε επιστρέφει. Βιερίνια με το καλό κάπου τον Νοέμβριο. Oh. Καταλαβαίνει. Δηλαδή και να ψάξει και ένα στόπερ ακόμα. Τον Νίγκασον, εγώ σου λέω, οκ. Okay. Εντάξει, και να πάρει και έναν ακόμα. Και έναν ακόμα στο κέντρο, μπορεί και δύο. Ο Τόσκα φεύγει. Α τον Τόσκα, οκ. Έχει διάφορα πράγματα. Θα συζητήσουμε όλα αυτά με την Ορτάουζα Ελένη Μπούντου μετά. Αχά, βεβαίω. Χαιρετούμε τους καλοί φίλοι που ήταν στο live μας. Το κλείνουμε, έτσι, παιδιά, να ξέρετε. Το κλείνουμε, θα το πάμε όλο έτσι. Βάλτε εκεί η radio ή βάλτε Libre 4,4. Δεν γίνεται. Έτσι, χρήματα δεν τσάπα, δεν γίνεται. Αυτό ακριβώς. Άνα, μπράβο. Εκτός και αν κάνουμε 10.000 followers και το κάνουμε. Ποτέ δηλαδή. Πώς το λένε. Τι? Swipe up. Ή IGTV. Ωραία, να παίρνω κι εμείς κανένα τάλι. Από του χρόνου θα υπάρχει κάμερα στο studio. Κατά πάσα πιθανότητα, να ξέρεις. Και κάμερα, μάν θα έχουμε ή μόνο κάμερα. Όχι, κάμερα. Κλειστού κυκλώματος θα είναι. Όχι, κανένα με το οποίο θα βγάζουμε κατά πάσα εικόνα live. Πώς έξω, υπάρχει μια τέτοια πρόταση από τη διοίκηση του σταθμού. Θαυμάσια. Θαυμάσια. Πάμε στο θαυμάσια. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σαββίδης προχωράμε, βλέπω εκεί. Ελά. Σαββίδης προχωράμε, βλέπω εκεί. Δεν προχωράμε. Ναι, ναι, τι να πει. Λοιπόν, Λίμπερ 107. Μπορεί και όχι προχωράμε. Μπορεί και όχι προχωράμε. Μπράβο, ναι. Λοιπόν. Γου του χουσού. Λίμπερ 107,4 Μπαλαντέρ, Νίκο Μοσχοβίτη, Νίκο Παπαδόπουλο. Το πιάτο που βγάλω στο Μάστερ Σεφ θεωρεί ότι είχε κάποια επιτυχία. Δεν πρόλαβα να το πάρει το μάτι μου. Λίγο. Το συγκεκριμένο. Πιστεύω ότι δεν είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό τώρα τελειώνει αύριο. Δεν έχεις εικόνα. Δεν ξέρω. Αλλά αυτές τις μέρες είναι εβδομάδα τελικού. Είναι τελικού. Ο τελικός θα ανακοινωθεί live το αποτέλεσμα. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Όλοι κουσουμαρισμένοι. Είναι η Σπυριδούλα και αυτό που το λένε Μανώλη. Μανώλη. Την τούμπα όλοι. Την έχουμε. Ελένη Πούτου, καλησπέρα! Καλά, μιλάμε αποθεωτική υποδοχή, έτσι. Συγγνώμη, αυτό το τραγούδι εγώ δεν το ξέρω. Ούτε κι εγώ. Κι εγώ, Ελένη μου, τώρα το βρήκα στο break, να ξέρεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Θέλω να μου στείλεις, Νίκο Παπαδόπουλε, πώς λέγεται αυτό το τραγούδι που δεν το ξέρω και δεν το ακούω σήμερα, έτσι, για να με θυμηθώ κι εγώ. Γιατί το μόνο που ξέρω είναι αυτό το στενάχωρο. Το Ελένη, εκεί που πας, που δεν συνάδει με την περίπτωση. Ναι. Ελένη, χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι το όνομά σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ευχές. Βγήκα, δεν θα δώσω κανένα ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Ελένη, καλό βράδυ. Ευχαριστώ, παιδιά, καλό βράδυ και σε εσάς. Είπα, ο Σπύρο, να ακούσω ραδιοφωνικές ευχές στον αέρα της πόλης, να εισπράξω αγάπη. Δηλαδή, εντάξει, θα σου πω λίγο κάτι, να εισπράξω αγάπη. Δεν εισπράξεις αρκετή, δηλαδή, σε καθημερινότητα σου, λέει. Νίκο, όμως, το μήνυμα που μου έστειλες δηλώνει μια αγανάκτηση, ότι με σένα θα ασχολούμαστε.
Κάθε τρεις και λίγο. Κάπου εδώ μπορώ να πω ότι το εορταστικό πενθήμερο κλείνει. Αλλά στην άλλη είναι γενέθλια προσφάτως. Έφαγαμε το τραγούδι όμως τώρα, εντάξει. Ναι, και θέλω να με ενημερώσεις ποιο είναι. Θα σου στείλω, θα σου στείλω. Να μου το στείλεις οπωσδήποτε. Λοιπόν, Ελένη, ο Νίκος θα έχει πάρει απόφαση ότι είναι για τα πανηγύρια το παιδί και πηγαίνει στα πανηγύρια. Σίγουρα κάπου εκεί θα το έχει ακούσει αυτό, κάπου στα μέσα του. Όχι, τώρα το βρήκα, ρε. Δηλαδή την Google, ρε, δεν είναι. Ήταν τη στιγμή. Τραγούδια Ελένη. Τραγούδια Ελένη, έβαλα στο YouTube, μου έβγαλε την Άννα Βύση, την απόλυτη. Εντάξει, αλλά ήταν. Είναι λίγο καταθλιπτικό, όπως μου είπε και ο Νίκος εδώ πέρα. Βρήκα, βλέπω Βασίλης Μπατής για μια Ελένη. Λέω κάτσε να τα ακούσουμε. Και το βάζω και είχε ένα ωραίο ρυθμό. Εντάξει, και λέω αυτό είναι. Θα το ακούσουμε τότε. Θα το ακούσουμε. Ναι. Δεν ήξερα. Και εγώ ενημερώθηκα. Ο ρυθμός μαθαίνει κανείς. Λοιπόν, να πάμε στα δικά μας όμως. Γιατί καλές οι ευχές, καλές οι γιορτές. Αλλά σήμερα ήταν μια μέρα εξελίξεων. Σε ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και αναφέρομαι βεβαίως σε αυτό του Φερνάντο Βαρέλα. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί βεβαίως πολύ έντονα τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα όνομα το οποίο βεβαίως φιγουράρει στην κορυφή της ατζέντα για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Είναι ένα θέμα το οποίο επίσης τραβάει εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό, εδώ και αρκετούς μήνες, με σημεία ταύτισης, με σημεία απόκλησης των δύο πλευρών στα θέλω. Ο Φερνάντο Βαρέλα, ο οποίος ήρθε πριν από 3 χρόνια και αν έτσι εξαιρέσουμε την πρώτη του χρονιά που έψαχνε τα πατήματά του, που ήθελε να δουλέψει περισσότερο, που περίμενε και ο ΠΑΟΚ περισσότερα πράγματα από εκείνον, στη συνέχεια πραγματοποίησε 2 εξαιρετικές σεζόν. Είναι ένας από τους ανθρώπους που βεβαίως και πιστώνονται πολύ μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας και είναι από τους προτεργάτες της ιστορικής σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, όταν έφτασε το κομβικό σημείο των τελικών συζητήσεων, γιατί όπως είναι λογικό εκνέει το συμβόλαιό του τον Ιούνιο, οπότε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ περίμεναν την τελική απάντηση αυτές τις μέρες και το είχαμε γράψει κιόλας ότι μέχρι την Τρίτη θα ξεκαθαρίσει το τοπίο στην περίπτωση του Φερνάντο Βαρέλα. Εκεί φαίνεται πως ο κύβος ερήφθη, δεν μπορούμε σίγουρα να δώσουμε κάτι οριστικό και αμετάκλητο. Έχουμε δει πολλές φορές την τελευταία στιγμή, στο παραπέντε, στο παραένα, είναι κλεισέ, ακούγεται κλεισέ, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Έχει βρεθεί η χρυσή τομή, έχουμε δει παρεμβάσεις Ιβάν Σαββίδη, εκεί που όλα έδειξαν τελειωμένα, αν θέλετε, να ανατρέπει τα δεδομένα και την κατάσταση. Αλλά αυτό το οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε τουλάχιστον για την ώρα, είναι ότι ο κύβος ερήφθη και τουλάχιστον με τη στάση του και με το πώς το σκέφτεται και πώς λειτουργεί ο Φερνάντο Βαρέλα δείχνει να έχει πάρει τις αποφάσεις του και αυτές οι αποφάσεις τον φέρνουν την επόμενη μέρα μακριά από την Τούμπα και μακριά από την ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία να απογειώσει την καριέρα του, να απογειώσει τα νούμερά του και βεβαίως και την αξία του, έτσι γιατί τα δούλεψε το παιδί και τα κατάφερε και αυτόν τον υπερδιπλασιασμό, αν θέλετε, των χρημάτων που του πρόσφερε ο ΠΑΟΚ, αναγνωρίζοντας σαφώς την προσφορά του στον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος φαίνεται ότι ζητούσε μάλλον κάτι παραπάνω. Ήταν μία το θέμα του ατζέντη που ήθελε και ο ίδιος το μερίδιο εντός εισαγωγικών της επιτυχίας του. Δεν τα έβρισκε εκεί με τον ΠΑΟΚ. Ξαφνικά φαίνεται ότι η πλευρά Βαρέλα γύρει άλλες απαιτήσεις, δείχνοντας ενδεχομένως ότι έχει μία άλλη πρόταση στα χέρια της που τους δελεάζει πολύ περισσότερο και στρέφονται προς αυτήν την κατεύθυνση και γι' αυτό κιόλας υπάρχει αυτή η αρνητική διάθεση προς τον ΠΑΟΚ και προς την πολύ βελτιωμένη πρόταση που του προσφέρει ο ΠΑΟΚ για τα ελληνικά δεδομένα, υπερδιπλασιάζοντας το ποσό, ένα ποσό που μπορούμε να πούμε ότι αγγίζει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ για το νέο τριετές συμβόλαιο και φυσικά αυξάνεται και εκτοξεύεται με μπόνους, με μυστικά μπόνους. Το έχει αποδείξει εξάλλου η οικογένεια Σαββίδη, ότι ξέρει να βάζει καλά το χέρι στην τσέπη και να ανταμείβει τους ποδοσφαιριστές τόσο πέρσι όσο και φέτος. Ναι, κοίταξε, σε αυτό που λες σίγουρα κρατάμε το έστω και μικρό ενδεχόμενο τη δεδομένη χρονική στιγμή να αλλάξει κάτι, γιατί το έχουμε ξαναδεί η αλήθεια. Πιο πρόσφατο παράδειγμα. Αν θυμάμαι καλά, αυτό του Ελκαντουρί, το πιο πρόσφατο. Μπράβο, που πάλι ήταν σε μια ανάλογη κατάσταση και στο τέλος. Ήταν τελειωμένο, που είχε μιλήσει και με τον Λουτσέσκου, είχε αποχαιρετήσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ο μάνατζερ του μιλούσε και μιλούσε και ανοιχτά κιόλας, που δεν είναι κάτι σύνηθες για μια υπόθεση που είναι τελειωμένη και μετακομίζει οριστικά στην Ιταλία μέχρι που το Γενάρη. Έγινε εκείνο το ραντεβού στο Μακεδονία Παλάς με τον Ιβάν Σαββίδη, χρειάστηκε ένα τέτα-τέ των δύο ανδρών και ξαφνικά είδαμε μια ολική ανατροπή των δεδομένων και ο συγκεκριμένος, ο Ελκαντουρί, στην υπόθεση που αναφέρεσαι και εσύ Νίκο, παρέμεινε τελικά στην Τούμπα κανονικά μέχρι το τέλος της σεζόν, ξεχνώντας και την Ιταλία και τους οικογενειακούς λόγους που τον οδήγησαν εκεί. Εντάξει, βέβαια, να πούμε τώρα ότι τώρα είναι διαφορετική υπόθεση, γιατί δεν είναι κάτι που
προέκυψε τώρα ή τέλος πάντων ήρθε μια πρόταση και αλλάζει τα όποια δεδομένα. Κουβέντα γίνεται εδώ και πολύ καιρό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εγώ να σου πω την αλήθεια και με το που τελείωσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, το είχα πολύ θυφτεί μέσα στο μυαλό μου το τι θα γίνει με τον Βαρέλα. Αλλά είναι προφανές ότι μάλλον έχει κάποια άλλη πρόταση, τώρα ξέρω εγώ, από Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από όπου κι αν είναι, με συμβόλαιο πολύ μεγάλο, το οποίο είναι μια κατάσταση του Πρίγιοβιτς, ρε παιδί μου, περίπου. Κάπως έτσι το έχω βάλει. Τελεάζει, έτσι ακριβώς. Ναι. Σκέφτεται το μέλλον του, σκέφτεται την οικογένειά του, σκέφτεται τα παιδιά του και είναι χρήματα πάρα πολύ καλά που ενδεχομένως ο ίδιος σκέφτεται ότι δεν μπορεί να τα βρει σε ορίζοντα τριετίας στον ΠΑΟΚ. Ναι, μεν πολύ καλά τα χρήματα του ΠΑΟΚ και για ελληνικά δεδομένα εξαιρετικά και μυθικά ποσά, έτσι, τα οποία ακούγονται τουλάχιστον στην περίπτωση του Βαρέλα. Αλλά αν στη ζυγαριά μπαίνει και άλλη πρόταση και μπαίνουν τα οικονομικά δεδομένα από ομάδες και από χώρες που ανέφερες και εσύ που ήχησαν και στα αυτιά του Πρίγιοβιτς, προφανώς η ζυγαριά μπορεί να γίνει προς εκείνη την πλευρά. Ναι, σωστά, σωστά. Απλά... Κοίτα, σε καμία περίπτωση όμως δεν αναιρείται ούτε η προσφορά του, ούτε... Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Έτσι, το πόσο δέθηκε με την οικογένεια του ΠΑΟΚ, με το πόσο δέθηκε με τον ΠΑΟΚ και εκείνος, και γενικά τα όσα παιχνίδια, αυτό το απίστευτο δίδυμο στο κέντρο της άμυνας με τον Κρέσπο. Αλλά είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο, γιατί είναι λογικό αυτή τη στιγμή και ο κόσμος έχει διχαστεί και το βλέπεις και εσύ και από τα σχόλια και από τις αναρτήσεις στα social media. Εντάξει, ας δούμε πώς θα εξελιχθεί οριστικά η κατάσταση. Όλα δείχνουν ότι δεν συνεχίζουν οι δύο. Εγώ αυτό που έλεγα και πριν εδώ με τον Νίκο είναι ότι ο ΠΑΟΚ αν δεν... όχι ήταν καβατζωμένος, ξέρεις, από τη στιγμή που φαινόταν ότι δεν υπάρχει συμφωνία με τον Βαρέλα και το θέμα τραβάει, τον Ιανουάριο έδωσε. Πόσα λεφτά είχε δώσει ο Ροστόφ για να πάρει τον Ίγκασον? Είχε δώσει γύρω στα 4 νομίζω εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, δηλαδή είχε ουσιαστικά όχι προετοιμάσει το έδαφος, αλλά να είναι καλυμμένος σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία. Μπαίνω λίγο στη θέση του Λουτσέσκου, που από ό,τι τον έχουμε καταλάβει αυτά τα δύο χρόνια που είναι στον ΠΑΟΚ Ελλήνη, νομίζω ότι δεν του αρέσουν καθόλου οι αλλαγές. Κοίτα, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο πιο δυσαρεστημένος άνθρωπος, ακριβώς, είναι λογικό, γιατί ακριβώς αυτή είναι η φιλοσοφία του, είναι ο Λουτσέσκο. Ο οποίος κιόλας έχει χαρακτηρίσει τον Βαρέλα ως παιδί του. Ναι. Έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία. Βέβαια, εντάξει, γενικώς άμα ακούσεις τις δηλώσεις όλων των ποδοσφαιριστών, με τον καθένα έχει χτίσει τη δική του σχέση. Ναι. Τον Κρέσπο τον έχει αποθεώσει ως έναν MVP. Για τον Βιερίνη έχει πει ότι θα ήθελα να τον έχω γιο στο σπίτι μου. Με τον Βαρέλα έχει άλλη σχέση. Ξέρει ο Λουτσέσκο και διαχειρίζεται και διαμορφώνει και χτίζει τις σχέσεις του με τους ποδοσφαιριστές, έτσι ώστε όλοι να είναι ζεστοί απέναντί του, και αυτή είναι η επιτυχία, έτσι, ναι, του γκρουπ. Οι σχέσεις που έχουν χτίσει μεταξύ τους και το κλίμα στα αποδυτήρια. Και επειδή είναι και αυτές τις φιλοσοφίες όλοι, ξέρεις, ότι όσο το δυνατόν λιγότερες αλλαγές, όσο το δυνατόν λιγότερες πινελιές πάνω στο σύνολο και στο γκρουπ, το οποίο θέλει να το χαρακτηρίζει η ισορροπία, τον balance και πάει λέγοντας, είναι λογικό να μην του αρέσει όταν ένα βασικό κομμάτι από το puzzle του, το οποίο έχει χτίσει αυτή τη χημεία, μετράει αυτούς τους αγώνες με τον Κρέσπο, ξαφνικά να αφαιρείται και να φεύγει από εκεί. Έτσι είναι αρκετά τα ανοιχτά μέτωπα που ούτως ή άλλως έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά του και θα πρέπει να κλείσει και να ξεκαθαρίσει. Και είναι, αλλά και είναι, μέτωπα, είναι μέτωπα, είναι αυτό που έλεγα και πριν, ότι ο ΠΑΟΚ έτσι όπως πάει, έτσι όπως ξεκινάει η σεζόν για αυτόν με τα προκριματικά του Champions League και με το στόχο να μπει στους ομίλους, θα πρέπει να είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση τον Αύγουστο. Έτσι, κάτι το οποίο προφανώς και δεν είσαι ούτε στο 80% ούτε στο 70% τότε. Αλλά να είσαι όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση. Άμα λοιπόν έχεις, εγώ σου λέω τον Ίγκασον, έτσι, και ένα στόπερ μπορεί να έρθει. Ναι. Δεν θα έχεις το Βιερίνια. Περιμένεις να δεις τι γίνεται στο κέντρο. Το Ολιβέιρα περίπτωση ανοιχτή ή δύσκολη. Μαωρίσιο, πότε πώς επιστρέφει. Βέρμπο, ναι, πότε πώς επιστρέφει. Ακριβώς. Εννοείται, έχεις πολλά ανοιχτά ζητήματα. Έχεις ανοιχτά θέματα και για μια ομάδα η οποία είχε ένα μπούσουλα. Εγώ πιστεύω ότι με αυτόν θα πήγαινε ο Λουτσέσκου σίγουρα στην αρχή. Με όποιους είχε δηλαδή ο Πέρας, θα πρέπει να βάλει καινούργια πρόσωπα. Αναγκαστικά. Έτσι όπως πάει και με τον Βαρέλα. Μα και πέρσι είχε τα καινούργια πρόσωπα, αν θυμάσαι καλά, στα προβληματικά του Champions League. Και για πολύ καιρό ο Λουτσέσκου άργησε εντός εισαγωγικών να ενσωματώσει. Γιατί ήταν αυτή η φιλοσοφία ακριβώς. Ότι σιγά σιγά μπαίνουν τα νέα πρόσωπα, σιγά σιγά μαθαίνουν τα θέλω του και δείχνουν στο γήπεδο αυτά τα οποία θέλει ο ίδιος να βλέπει, όλα τέλος πάντων να γίνονται εν καιρό για τον Λουτσέσκου. Οπότε είναι λογικό όταν υπάρχουν έτσι μεγάλα ζητήματα να υπάρχουν και ανισορροπίες στο σύνολο, πράγμα το οποίο είναι σίγουρα το χειρότερο
δυνατό για τον, για τον προπονητή. Νομίζω ότι αν και εφόσον επιβεβαιωθεί, αν θέλει, καταλήξουν οι δύο πλευρές στο διαζύγιο, που δεν είναι διαζύγιο, είναι αντίο για την ακρίβεια, γιατί στην ουσία ολοκληρώνεται ένας κύκλος, έτσι. Κλείνει μια συνεργασία 3 ετών. Νομίζω ότι και οι δύο βγαίνουν χαμένοι, γιατί από τη μία και ο Βαρέλα πραγματοποίησε δύο από τις πιο σταθερές και πετυχημένες σεζόν στην καριέρα του. Έτσι, νομίζω ότι σίγουρα είναι μακράν της δεύτερης σεζόν του, οι καλύτερες αυτές, τουλάχιστον η δεύτερη σεζόν του, χωρίς να χάσει παιχνίδια, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς να γνωρίσει την ήττα. Και σίγουρα και ο ΠΑΟΚ κάνει έτσι μια απόλυτη σταθερά στο κέντρο της άμυνας και έναν πολύ καλό παρτενέρ για τον Κρέσπο. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχουν και κάποιες αναρτήσεις έτσι, από τον Γιώργο Σαββίδη που πρέπει να σταθούμε λίγο μετά την δημοσιοποίηση έτσι, των εξελίξεων με τον Βαρέλα. Ακολούθησαν δύο μηνύματα. Το ένα είναι η αλήθεια ότι μας θύμισε το αντίο που είχε πει τότε τον Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς. Είχε ανεβάσει μια ανάρτηση λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν έχει σημασία πόσο καλός είσαι. Πάντα μπορείς να αντικατασταθείς. Το ίδιο μήνυμα είχε ανεβάσει τότε ο Γιώργος Σαββίδης, όσο το θέμα ήταν ανοιχτό με τον Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς και ήταν οι εξελίξεις με την άλλη τικάτ για το αν μένει, αν φεύγει, τι μελιγενέστε τέλος πάντων με τον Σέργο. Ένα τέτοιο μήνυμα ανέβηκε χωρίς φυσικά να κατονομάσει πρόσωπα και καταστάσεις και στη συνέχεια επανήλθε με ένα νέο μήνυμα. Δεν μασάμε, προχωράμε εμείς μαζί για μια ζωή. Σίγουρα ουδής αντικατάστατος, νομίζω ότι τρανό παράδειγμα είναι η περίπτωση Πρίγιοβιτς, το πώς το διαχειρίστηκε ο οργανισμός την επόμενη μέρα και πώς μπόρεσε να βγάλει πρωταγωνιστές που πήραν έτσι επόμου την ομάδα και την οδήγησαν στο αίτητο πρωτάθλημα. Αλλά πάντα το διάστημα, το πρώτο διάστημα είναι δύσκολο έτσι, και στη διαχείριση αλλά και στην αποδοχή μιας νέας πραγματικότητας. Εντάξει, θα το δούμε. Ναι, υπάρχει και ένα μήνυμα και από την σύζυγό του, από την Άντρεα Βαρέλα. Θα σας το διαβάσω και θα μου πείτε εσείς τι καταλαβαίνετε από το συγκεκριμένο μήνυμα, έτσι για να μην προδικάζουμε και για να μην προτρέχουμε εμείς όσον αφορά τις εξελίξεις. Έκανε ριπόστ λοιπόν στο Instagram η κυρία Βαρέλα ένα μήνυμα με αποδέκτη τον Φερνάντο που έγραφε «Ευχαριστούμε για όλα παιχτάρα» και από κάτω η Άντρεα Βαρέλα γράφει «Αυτό είναι το πιο σημαντικό, η στήριξη από όλον τον κόσμο. Ευχαριστούμε για όλα». Η απόφαση είναι λυμένη όπως φαίνεται. Και δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Οκ, okay, εντάξει. Μάλιστα. Ελένη, με το Βαρέλα πάνω κάτω φαίνεται να βρίσκεται μια άκρη. Οκ, okay, όχι θετική εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ. Είναι λογικό και ο ΠΑΟΚ να πιέζει από την πλευρά του για μια τελική απάντηση. Ναι, και συμφωνούμε. Να έχουμε αυτές τις δημόσεις τώρα 20 Μαΐου, γιατί όπως είπες και εσύ, πλησιάζει ο Αύγουστος, πλησιάζουν τα προκριματικά, πλησιάζει η προετοιμασία, είναι λογικό. Εντάξει, δεν είναι και με το μαχαίρι στο λαιμό, απλά επειδή όντως έχει μπει ο πρώτος μεγάλος στόχος της επόμενης σεζόν είναι αυτός. Νομίζω ότι μετά την κατάκτηση των στόχων κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς που ολοκληρώθηκε, αυτό που ακολουθεί, αυτό που θέλουν όλοι, αυτό που λένε ανοιχτά, είναι το Champions League, έτσι, τα προκριματικά, να υλοποιηθεί και αυτό το όνειρο και αυτός ο στόχος. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να είσαι όσο δυνατόν πιο έτοιμος τότε, όταν ξεκινάει η σεζόν, δηλαδή. Όταν ξεκινήσει η προετοιμασία, τέλος πάντων και όλα αυτά, υπάρχουν και άλλες δύο πράγματα. Του Σάχοφ, που είναι ανοιχτό, του Κάνιας, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν φαίνεται να υπάρχει θέμα που δεν βρασπάω. Και υπάρχει και του Ολιβέιρα, που όλοι περιμένουμε να δούμε αν μπορεί να προκύψει κάποια συμφωνία για να παραμείνει στον τώρα ΠΑΟΚ. Που είπες για Ολιβέιρα, υπάρχει δημοσίευμα από την Αμπόλα, από την Πορτογαλία, που ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ΠΑΟΚ κατέθεσε μία πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκτήσει το 50% των δικαιωμάτων του 26χρονου ΧΑΦ, έτσι. Κάτι σαν συνειδιοκτησία δηλαδή, αν το θέσουμε με απλά λόγια. Αλλά αυτή τη στιγμή η Πόρτο φαίνεται αρνητική, καθώς θέλει όλο το ποσό. Κάτσε ρε Πόρτο, που ανέρχεται τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Εδώ την άλλη φορά διάβαζα ένα ρεπορτάζ που περιμένει το καλοκαίρι 150 εκατομμύρια. Θέλει να πουλήσει ένα στη Ρεάλ. Κάτι άλλο, δηλαδή από τον Ολιβέιρα, τα ψιλολόγια τώρα, τα 10 εκατομμύρια. Πάρε 5 γιατί είμαστε εντάξει. Και σε αυτά συνυπολογίζουν τα 12. Μην ρίχνεις Νίκο την τιμή, έτσι. Νομίζω ότι η Πορτογάλη είναι αμήλικτη, όπως φαίνεται. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα έλα και λίγο με το Σέρτζιο εκεί πέρα. Άντε, Σέρτζιο, δικός μας είσαι, οκ. Πάω κολλέ και τέτοια. Ναι, να βάλετε. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει σαφές καταρχάς
ποιες είναι οι προθέσεις της Πόρτο για τον Ολιβέιρα. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμη σαφές. Αν υπολογίζουν, αν δεν υπολογίζουν στον Ολιβέιρα, και από εκεί και πέρα βεβαίως να κάνει και ο ΠΑΟΚ αντίστοιχα τη δική του κίνηση, τη δική του, να ορίσει τη δική του στρατηγική για το συγκεκριμένο παίκτη που άρεσε, που σαφώς θέλουν να παραμείνει, αλλά και ο ίδιος νομίζω ότι θα έχει και κάποιες αξιώσεις, έτσι. Ναι. Όσον αφορά και τα χρήματα που θα λαμβάνει και τα χρόνια παρουσίας του στον ΠΑΟΚ. Είναι πολλά που πρέπει να διευθετηθούν, η αλήθεια είναι, στην περίπτωση του Ολιβέιρα. Δεν είναι καθόλου εύκολη η υπόθεση, γιατί λέμε για τον Βαρέλα, αλλά σίγουρα υπάρχουν και ζητήματα με πάρα πολλές δυσκολίες και πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να οριστικοποιηθούν. Mm-hmm. Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, και του Κάνιας και του Σάχοφ, και κάθε περίπτωση έτσι είναι διαφορετική. Νομίζω ότι του Κάνιας σίγουρα είναι πιο εύκολη στην διαχείριση της υπόθεσης, γιατί ο Ισπανός έχει κάνει σαφές πως θέλει να παραμείνει, αλλά νομίζω ότι αν μπούμε στη διαδικασία συζητήσεων που ΠΑΟΚ έχει το πάνω χέρι, θα μιλήσουμε με διαφορετικά νούμερα για τον Ισπανό, ο οποίος νομίζω ότι ό,τι είχε να δώσει έτσι σε αυτή την τριετία και εκείνος το έδωσε και με το παραπάνω. Σίγουρα του άρεσε και θα ήθελε να παραμείνει. Σίγουρα περιμένει, αν θέλεις, μια κίνηση από τον ΠΑΟΚ. Το δήλωσε νομίζω και στην Ισπανία σε δηλώσεις του, ότι περιμένω τον ΠΑΟΚ αναφορικά με την ανανέωση του συμβολέου μου. Και από εκεί και πέρα πάμε και στον Σάχοφ. Είναι μια υπόθεση ο οποίος ο ίδιος θέλει να εξαργυρώσει, αν θέλει, την πολύ καλή τελευταία του σεζόν, εκεί όπου ο Λουτσέσκου τον χρειάστηκε και ο Ουκρανός φώναξε παρόν. Μάλιστα. Εντάξει, ανοίχτα τα μέτωπα. Για τον Ολιβέιρα σου έχω ένα info, Ελένη. Όπα, νάτος. Βεβαίως. Ξύπνα. Ξέρεις, από μια πολύ καλή πηγή. Ναι, Νίκο, με αυτή η κοινή μας φίλη, Νίκο. Ναι, γι' αυτό μου αρέσει το ρεπορτάζ εδώ στην έτσι, πόλη. Ναι, το γνωστό. Γιατί είμαστε κοινή γνωστή, ναι, κατάλαβες. Ναι. Δεν παίζουν ρόλο τα χρώματα, οι οπαδικές προτιμήσεις. Χωριό. Μπράβο. Χωριό, ο ένας βοηθάει τον άλλον, λίγο φασόν. Λίγο... Για να ακούσω, Νίκο μου, ή δεν κάνει να το πούμε στον αέρα. Δεν ξέρω, εντάξει, εγώ από πολύ καλή πηγή όσον αφορά το συγκεκριμένο που προγράφω εδώ, ότι είναι πολύ καλή πηγή, ναι, του Νίκου, ναι. Μου είπε επιλέξει ότι μάλλον θα μείνει. Για να το δούμε, να το δούμε. Και το μάλλον θα μείνει μεταφράζεται ότι θέλει να μείνει, όχι, ή ότι όχι, είναι κοντά μάλλον να μείνει. Θα μείνει, μου είπε. Του λέω, ναι, εντάξει, μου λέει θέλει, αλλά... Ναι. Ωραία, τη συγκεκριμένη πηγή, Νίκο μου, να την έχουμε από κοντά. Πάντα την έχουμε από κοντά, έτσι, ξέρεις. Μπράβο, μόλις οι συζητήσεις φουντώσουν και φτάσουν και τα οικονομικά δεδομένα, να έχουμε τον άνθρωπο αυτό να μας ενημερώνει. Κοίτα, είναι λογικό να θέλει να μείνει. Αν σκέφτεται κανείς ότι σε ένα εξάμηνο, που δεν είναι εξάμηνο, είναι τετράμηνο, πεντάμηνο, ήρθε στον ΠΑΟ, τα σήκωσε όλα, έτσι, φάνηκε να απολαμβάνει και εκείνος, αλλά και οι μέλους της σύζυγός του στη ζωή εδώ. Είναι λογικό, εκεί που δεν είχε τον επιθυμητό χρόνο συμμετοχής στην Πόρτο, ξαφνικά εδώ πέρα να νιώθει σημαντικός, να ανέβει και η ψυχολογία του, να το πήρε και ο ίδιος έτσι πάνω του το πράγμα και να θέλει να παραμείνει. Ούτως ή άλλως έχτισε και πολύ καλές και δυνατές φιλίες μέσα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Να το δούμε. Θα δούμε. Είναι, πώς το πες, Νίκο, όταν μιλάμε τα χρήματα, πώς το λέει. Money talks. Money talks, bullshit walks, που έχει πει ένας πρώην μεγαλομέτοχος ΚΑΕ της πόλης. Έτσι ακριβώς. Όταν πάμε στα money talks, εκεί ξεκινάει το όλο θέμα. Ακριβώς. Λοιπόν, Ελένη, να είσαι καλά, να περάσεις καλά τη γιορτή σου, αν και πιστεύω θα πάτε να σε κουραστείς, καλή φίλη και συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ εμείς. Καλό σας βράδυ και χρόνια πολλά και πάλι. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Βούτου μετά του ΠΑΟΚ. Άιντε, να σε ρωτήσω. Λοιπόν, τι να κάνουμε, μας χαιρετάει μάλλον ο Βαρέλα. Καλή συνέχεια το παιδί που για να πάει. Μου δει έναν αντικατάστατο. Αλήθεια. Του δει άσφαλτο που έχει πει και η Lady. Η Lady. Η Lady D. Σωστά. Η Lady D. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Καλά τα λες. Μπορεί να είναι μέρες που σιγά σιγά να τελειώνουν όλα τα πρωταθλήματα, να μην έχουν πολύ σωμάκι. Αύριο έχετε λίγο καιρό παλέκι, δεν είναι άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα. Χρήστο, και όσοι αύριο έχετε λίγο καιρό παλέκι, την άλλη εβδομάδα, γιατί αυτό είναι λίγο αφαιρέγγυο. Την άλλη, έτσι. Άρα, Νίκο, πάντα σε πίστευα, ρε φιλίδε. Λοιπόν, στοίχημα.gr μαζί μας καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις, με μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Όπου και αν είστε, έχετε την εφαρμογή για το κινητό ή το τάμπλετ σας
και παίζετε όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Δεύτερη ώρα μπαλαντέρες στο Λίπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Ο Χρήστος Κιώσης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Για κάμια ώρα θα πάμε ακόμα παρέα. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας. Τώρα είναι κάτι έκτακτο και θέλει κάποιος να βγει στον αέρα, ντε και καλά, και είναι ένα σοβαρό ζήτημα, στο οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε. Εντάξει, εκεί μπορεί να κάνουμε μια εξαίρεση. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Καρδιά μας, Πέτρο. Ξέρεις ότι πολλές φορές μπορεί να σε κράζω και να περιμένω μια στραβή σου για να σου την πω. Mm. Αλλά εγώ είμαι δίκαιος, φίλε, έτσι. Για πιο πολύ. Και έχω να πω ότι δίκασες άσχημα Κατερίνα Ντούσκα την περασμένη Τρίτη. Και δικαιώθηκε. Ωραία. Και στον τελικό η Κατερίνα Ντούσκα καταποντίστηκε. Δίκασες, καταδίκασες από Κατερίνα Ντούσκα. Αυτά που λέμε εμείς η στάση. Έτσι. Αυτά που λέμε εμείς η στάση. Ναι. Άλλοι τα λένε στο λεωφορείο. Μάλιστα. Κατάλαβες. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, την καταδίκασες. Και όντως δηλαδή στον τελικό ήταν απογοητευτική. Μάρα Νίκο. Εδώ πέρα κάναμε. Κοίτα, παρακολουθώντας χρόνια Eurovision. Ναι. Εντάξει, δεν έχω εμβαθύνει τόσο πολύ όσο ο Γιάννης Πουλόπουλος που είναι με το χαμόγελο μονίμως στα χείλη όταν πάει το θέμα. Δεν εννοείς το τραγούδι του Γιάννη Πουλόπουλου. Όχι, εννοώ το ρεπόρτερ του Στάρ. Δεν είσαι και μια Δάφνη Μπόκοτα, ρε παιδί μου. Δεν είναι μια Δάφνη Μπόκοτα. Εντάξει, οκ. Ναι. Okay, ναι, λοιπόν. Ναι. Η οποία είναι η μαμά σας αυτό το θέμα. 100%. Εντάξει. Αλλά βλέπεις ότι ξέρεις η Eurovision τα κριτήρια συγκεκριμένα. Αν και φέτος. Δεν είναι φίλε, αλλά ο Ολλανδός είχε πολύ ωραίο κομμάτι. Δεν ήταν η Eurovision και κέρδισε. Ο Ολλανδός και γενικότερα στις πρώτες θέσεις. Δεν ήταν αυτό το κλασικό στυλ γκόμενα που τα πετάει έξω το τσιχλοτράγουδο το όριο το οποίο θα ψηφίσει η Ευρώπη. Ήταν ωραίο κομμάτι. Ήταν, πήγε εναλλακτικά η φετινή ψηφοφορία. Ναι. Εντάξει, στην οποία κοιμήθηκα με περίπνος. Εγώ δεν μέχρι τις 11.30 μετά βγήκα να σου πω την αλήθεια. Α σου και εγώ 12 ώρα. Αυτό βγαίνω Σάββατο 10.30 ώρα. Δεν έχω θέμα εγώ. Ναι. Δεν καταλαβαίνω από τέτοια. Μπράβο, συνάδελφε, εγώ δεν είμαι σε αυτό. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Όταν βγαίνει, εγώ θα μαζέψω όλο το τούλι τη Ελλάδο. Δηλαδή σε μπομπονιέρα με αυτό το πράγμα. Είσαι... Βγαίνει αυτό το πράγμα που μοιάζει με. Ναι, δηλαδή. Από πίσω όταν ξεκινάς, σκηνή... μοιάζει με. Με τι. Προφυλακτικό. Με προφυλακτικό, ναι, με προφυλακτικό. Πότα πεταμένη μου έλεγε και να σε. Πώς? Καπότα πεταμένη. Αυτό, καπότα, ναι. Όχι, να σου πω κάτι. Δεν είναι κακός Αλέξη. Αυτό που έχει πάνω το μικρόφωνο Χρήστο Κιώση, καπότα δεν λέγεται. Έτσι, γενικά καπότα είναι ρε φίλε καπότα. Το προστατευτικό. Ναι, ναι, όπως έλεγε και η Ελένη Ράντου το στρατόπεδο του Λοχαγού Καποτά. Ναι. Το ναι. Λοχαγού Καποτά. Λοιπόν. Δεν έχει σκηνική παρουσία καλή. Καλά, σκηνοθετικά δεν ήταν. Ωραία καλό. Φωνή. Ωραία φωνή είναι, okay. Ωραίο τραγούδι. Αλλά δεν φτάνει μόνο αλλά αυτό. Μέχρι εκεί. Εντάξει, είσαι ακίνητη, δηλαδή κουνιέσαι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί το κεφάλι σου, λες και σε έχουν δεμένη. Ναι. Εντάξει, μοιάζεις λίγο με τον Παράβα, ήταν επιτυχημένο, το πολύ έχω διαβάσει. Καλό, ήταν πολύ καλό, έμοιαζε όντως με τον Παράβα σε εκείνη την ταινία. Όταν έκανες την γυναίκα, ναι. Την γυναίκα, λοιπόν, εντάξει, δεν θα πάει πουθενά αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, ναι. Κατάφερες να τερματίσεις πιο κάτω του Μιχαλάκη του Ραγκιτζή. Που το τραγούδι ήταν μπροστά από την εποχή. Γενικότερα, τα τελευταία χρόνια θα λέγαμε, Νίκο, ότι οι ελληνικές συμμετοχές δεν. Η Τάμ τα πολύ χαμηλά, ρε φίλε όμως. Ναι. Η Τάμ ήταν για 15. 15, ναι. 15. Ήταν, για 15, εγώ νομίζω ήταν για δεκάδα. Ναι. Ήταν για δεκάδα. Για να κερδίσει, ρε παιδί μου, οκ. Εντάξει. Όταν αποφασίσει η Ελλάδα πρέπει να αποφασίσει πάλι να ασχοληθεί σοβαρά με το κομμάτι αυτό. Αν αποφασίσει να ασχοληθεί σοβαρά, μπορεί να κάνει. Υποτίθεται, ρε φίλε, ότι έχουμε πάρει μια απόφαση, θα έχουμε συγκεκριμένη τακτική και θα πηγαίνουμε σε ποιοτικά κομμάτια. Ωραία. Μη μας όμως να σου πω κάτι, γιατί ξερνάω με αυτά τα οποία βλέπω. Βγαίνει Ντούσκα στη σκηνή, εντυπωσιακή Ντούσκα. Ενθουσίασε όλη την αίθουσα. 21η. Ναι. Εντάξει. Λίγο δηλαδή αυτά, να τα φιλτράρουμε μερικές φορές. Ναι. Εντάξει. Εγώ το μόνο τραγούδι που κράτησα από όλα αυτά τα οποία άκουσα συνολικά, ναι. Σούμε το Σάββατο, ήταν της Ελβετίας. Αυτό το αγοριού λίγο με το διχτάκι. Δυνατός με το διχτάκι, όμως να σου πω κάτι, είχε ρυθμό, είχε τέτοιο. Ναι. Θα παίξει βρασνά, χαλκιδική. Θα παίξει τα μπιτσόμπαρα, πιστεύω, αυτό το τραγούδι. Πιστεύεις ότι ένα τραγούδι της Eurovision κρίνεται από το αν θα παίξει τα μπιτσόμπαρα της χαλκιδικής? Όχι, αλλά εγώ σου λέω ότι αυτό το τραγούδι εμένα μου έμεινε. Χρήστο, βάλε χαλί από πίσω να ακούγεται κάτι, μην ακούμαστε μόνο εμείς. Ναι. Έλα. Λοιπόν, εμένα αυτό το τραγούδι μου έμεινε περισσότερο από όλα τα άλλα. Και σκηνοθετικά και σαν εμφάνιση μου έμεινε το Αζερμπαϊτζάν. Μάλιστα. Ήταν ωραίο. Ο Φωκάτζη τα πήγε καλά με το Ρώσο. Αυτή σου τι θέση βγήκε, όμως. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. Δεν με εδώ μετά λοιπόν αστάτες που είδαν τους Ισλανδούς με τη σημαία της Παλαιστίνης και τους βγήκε μέσα σε όλο το παραστατικό τέτοιο στο ελληνικό Facebook. Όλοι ρε φίλε έτοιμοι να πάρουν το λάβο της Επανάστασης. Εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα. Όλοι αλληλέγγυοι. Όλοι στην Ελλάδα έχουμε γνώμη για όλα. Βέβαια. Λοιπόν, όλοι. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω πραγματικά πορώ για ποιο λόγο βγήκε πρώτο της Ολλανδίας. Ωραίο τραγούδι. Γιατί ρε φίλε, κοίταξε να δεις τώρα. Αφού ο τύπος έχει γενικότερα ένα hype, δεν είναι μόνο Eurovisionικά, είναι τύπος που έχει γενικότερα ένα ενδιαφέρον. Okay, το τραγούδι ήταν πολύ ωραίο. Ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο. Μαζί σου. Ωραία. Και από τη στιγμή που είναι αυτός που έχει ένα όνομα τέλος πάντων και ήταν και ένα ωραίο τραγούδι, έστω και μπαλάντα, βγήκε πρώτος. Ναι, η γειτονική χώρα τι έκανε, ρε φίλε, γιατί έπεφτε στο κράξιμο, επειδή βγήκε ψηλά.
Το Φύρομ. Πήγε να μπερδευτεί, Νίκο Παπαδόπουλο. Φύρομ. Ναι, Φύρομ. Τι έγινε με τη Φύρομ. Φύρομ. Τέταρτη, πέμπτη. Τίμια ήταν η παρουσία τη. Τίμια ήταν. Εγώ δεν. Υπήρχαν κάποιε πολιτικέ σκοπιμότητε πίσω. Αντικειμενικό θέμα. Την πορεία τη Eurovision. Λίγε ρε. Δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εντάξει, μην το πάμε τόσο μακριά. Δηλαδή, μην βάζουμε. Μην βάλουμε δεν θεωρεί δηλαδή ότι υπήρχε κάποιο αμερικάνικο δάκτυλο και εκεί. Γενικά το δάχτυλο των Αμερικανών μπαίνει πολύ σε διάφορε καταστάσει, παιδί μου. Γιατί να μην είναι και στην Eurovision, ξέρω εγώ. Γιατί όχι. Ναι. Για να βγουν η γειτονική χώρα όπω την Ελίδα Καπουτζίδη. Γιατί έβλεπα την επομένη, να ξέρω από τον ημιτελικό. Ναι. Δεν θυμάμαι αν. Καπουτζίδη πονάς. Αυτή ήταν με εμά την ίδια μέρα ή την επομένη ή την Πέμπτη. Την επομένη του ημιτελικού που ήταν το τραγούδι της Βόρειας Μακεδονίας, έβλεπα λοιπόν Ευτυχείτε με Κατερίνα Καινούργιου που κάνω ολόκληρη ανάλυση για το ότι ο Καπουτζίδης, ρε παιδί μου, είπε οι γείτονες, εντάξει, η γειτονική χώρα και ότι είναι από τις Σέρες και κάτι σήμαινε αυτό. Θα σου λέω τώρα μισή ώρα τώρα ανάλυση πανελλική. Και μετά κάπου είδα τον τύπο από την Κύπρο, τον. Πώς τον λέω αυτό που κάνει τον αδύναμο Κρίκορε, όλο το ξεχνάω. Τον Τάσο Τρίφωνος. Αυτό που κάνει τα πάντα στην Κύπρο, ό,τι έχει στην Κύπρο και παρουσιάζεται, τον παρουσιάζει αυτό. Κάνει και ραδιόφωνο. Και εξηγούσε ο άνθρωπο. Εντάξει, τον έχει εντάξει. Αυτό δεν με κοιμάται. Πρέπει κάθε μέρα να δουλεύει. Και μία εβδομάδα που ήταν στο Ισραήλ, έβγαζε τη ραδιοφωνική του εκπομπή από εκεί. Απίστευτο. Κληθεί, φίλε, μεγάλη. Λοιπόν, και έλεγε ο άνθρωπο ότι ρε παιδί μου στην. Ενημέρωση, τέλος πάντων, που κάναμε εμείς πριν ξεκινήσουμε στις παρουσιαστές και όλα αυτά, ναι. Μας εξήγησαν ότι πρέπει να λέγεται με το νέο τη συνταγματικό όνομα, ότι από τη στιγμή που υπάρχει κατοχυρωμένο από τον ΟΗΕ και δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί άμα το πεις αλλιώς, δηλαδή, τι θα σε κάνω. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει συλλάβουνε. Ότι εσύ, άμα έχεις θέμα το πώς να το πεις, εμείς σου λέμε ότι μπορείς να το πεις έτσι. Δεν υπάρχει θέμα. Πώς μπορείς να το πεις. Βόρεια Μακεδονία. Άμα δεν θες το αυτό είναι το συνταγματικό του όνομα. Άμα θες το πεις έτσι. Πες την. Ξέρω εγώ. Φύρομ. Σλαβομακεδονία, ξέρω εγώ. Πες την Φύρομ. Πες την. Η δίπλα. Είχε κάτι άλλο που ακούγεται λίγο ρατσιστικό, αλλά δεν μπορώ να το πω. Η δίπλα. Πες το. Γιατί το λες. Γιατί είναι κοτά. Πες το ρεκοτάρα. Είναι ρατσιστικό. Τι ρατσιστικό, γιατί. Γιατί είναι. Πες το και θα κρίνω εγώ ένα ρετσιστικό. Κάπω. Το παίρνω εγώ πάνω μου. Ναι. Πες το. Όχι, δεν μπορώ να το πω. Πες το. Δεν μπορώ. Πες το με και θα το πω εγώ. Δεν μπορώ, ρε. Πες το με και θα το πω εγώ. Δώσε χαλί. Μην το πει, δεν κάνει, άστο. Γιατί πιάνει. Άστο τώρα, σου λέει. Τι είναι μηνύσιμο. Άστο τώρα, ναι. Γιατί. Έχει αντιρατσιστικό νόμο. Το πρώτο συνθετικό δεν είναι. Είναι, ρε φίλε, μια φυλή. Ναι, όχι, είναι. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι. Δεν έχει σημασία. Μια φυλή η οποία κέρδισε πόντου με το Μανούσο Μανουσάκη. Όχι, εκείνη τα τσιγκάνη. Εντάξει, οκ. Έχει διαφορά. Κάνει. Ετοιμάζει τέτοια στο Open για την επόμενη σεζόν σειρά. Ο Μανούσο. Το κόκκινο ποτάμι. Το κόκκινο ποτάμι. Βεβαίως, 30 επεισόδια. Με θέμα την περίοδο μια γυναίκα. Θέμα την. Αηδία. Έναν έρωτα δύο ανθρώπων με την αρχή τη γενοκτονία των Ποντίων. Πού θα παίξει η σειρά αυτή, πολύ εύκολο να το βρει. Open Beyond. Υπερπαραγωγή. Υπερπαραγωγή. Μανούς Μανουσάκης, φίλε. Απίστευτο. Γιατί απίστευτο, ρε φίλε. Τι κορδεύει την γενοκτονία των Ποντίων, δεν κατάλαβα. Τι, γιατί το λες έτσι. Δεν κορδεύω την γενοκτονία. Τι. Γιατί έχω ποντιακές ρίζες. Okay. Και ποντιακές ρίζες έχεις, Ερνίκο. Και από την Κύπρο και από τον Πόντο. Είμαι, πρόσεξε. Ένα τέταρτο πόντιο. Και μένει στην Περέα, ρε φίλε. Δηλαδή. Ένα τέταρτο. Τι να πω, ρε φίλε. Δεν είναι κατά. Δεν ήταν επιλογή μου, Ερνίκο. Με πήγανε. Καταλαβαίνω. Εγώ θα φύγω από εκεί. Λοιπόν. Έχω κάνει τον κύκλο μου στην περιοχή. Είμαι ένα τέταρτο πόντιο. Ένα τέταρτο Θρακιώτη. Και δύο τέταρτα Κύπριο. Έτσι είναι. Και πέντε πέμπτα Θεσσαλονίκη. Μα όχι, έτσι είναι, ρε φίλε. Είναι το Κύπριο στην πλευρά τη μάνα μου και τα άλλα την πλευρά του πατέρα μου. Μάλιστα. Αυτό είμαι. Τι να κάνω. Είμαι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Είναι μια πραγματικότητα. Θα λέγαμε ότι είσαι, Νίκο, δηλαδή όπω είναι η Μακεδονία σε όλο το μεγαλείο. Γιατί πραγματικά στη Μακεδονία υπάρχουν πάρα πολλέ φυλέ που υπήρχαν και στην αρχαία και στην νεότερη. Θρακιώτε, Μακεδόνε, Τούρκοι, Πόντι, ό,τι θε, Παναγία στα μάτια. Βίλγαροι. Βίλγαροι. Οι Βίλγαροι. Βέβαια. Οι Βίλγαροι. Σλάβοι. Σλάβοι, βέβαια. Τι να πιστεύω, εδώ είναι πολεμισμό. Ανέκαθεν. Μάλιστα. Δηλαδή ο Νίκος είναι ποντιοθρακιωτικύπριος. Ναι. Βέβαια. Ωραία. Ωραία. Από τη Θράκη κρατάμε από. Από τι. Ελληνική οικογένεια ή από μουσουλμανική. Ελληνική. Γιατί θα μπορούσε να είσαι Κύπριο Πομακοπόντιος. Θα με έκανε Σίκαλο Μανουσάκης μετά και εμένα. Να πεις. Κόκκινο ποτάμι, έτσι θα λέγεται. Το κόκκινο ποτάμι. Είναι βιβλίο. Είναι βιβλίο. Μεταφέρεται. Α, οκ. Το βιβλίο σε. Ενδιαφέρον ακούγεται όμως. Ναι. Εντάξει. Κοίτα, να σου πω κάτι. Επειδή είναι δουλειά Μανούσου Μανουσάκη και εγώ τον εκτιμώ τον Μανούσου Μανουσάκη γιατί έχει αφήσει. Έχει δουλέψει μαζί του.
Έχω με τον Μανούσο, ναι, είχαμε κάνει το... Ποιο είχε κάνει, πώς λεγόταν εκείνο, με το Σόμερ και τη Σακά, που αυτό ήταν Αλβανός και δούλευε στα κτήματα του Τσαρούχα. Καλό ήταν αυτό, ναι. Εκείνο ήταν ωραίο. Καλό. Ή το άλλο, που ο Τσαρούχας ήταν τερματοφύλακα, πώς το λέγανε. Και ήταν να πάρει μεταγραφή στην Ίντερ. Θυμάσαι, το παιχνίδι της συγγνώμης λεγόταν η σειρά. Που ήταν τερματοφύλακας ο Τσαρούχας. Ναι, πώς τον λέγανε, ρε φίλε, στο σύριαλ. Και είχε γυναίκα την Τζίνα Λιμόνου. Δεν θυμάμαι τα σύριαλ αυτά, δεν τα θυμάμαι. Έλα, ρε. Γενικά ο Μανουσάκης πάντως, οτιδήποτε έχει καταπιαστεί στη τηλεόραση είναι κάτι τέτοιου τύπου. Δηλαδή τα περισσότερα είναι, ρε παιδί μου. Βγαλμένα από τη ζωή. Το μη μου λες αντίο, νομίζω μετά από το άγγιγμα ψυχής. Ναι. Μετά το άγγιγμα ψυχής. Ναι, ναι, ναι. Ήταν νομίζω η καλύτερη δουλειά του μετά το άγγιγμα ψυχής. Κάτσε, ρε φίλε, τι ερατό, τι ήταν. Ερατό, ρε φίλε, το βάζω τρίτο. Ρε φίλε, στην ερατό, ήταν πώς γινόταν τις πέμπτες παλιά που έπαιζε Παοκάρης. Το ίδιο γινόταν με την ερατό όταν έπαιζε. Το βάζω τρίτο. Τι το βάζει τρίτο, ρε, σου λέω, σταματούσα τα πάντα. Είχε ερατό, τελείωσε. Ο Πασχάλη Τσαρούχας, ναι. Ο οποίος ήταν ο Πέτρος Αλεξανδράτος. Ναι. Πέτρος Αλεξανδράτος, τερματοφύλακας. Τερματοφύλακας που ήταν να πάρει μεταγραφή στην Ίντερ, αλλά τραυματίστηκε. Ναι, ρε φίλε, τον φάγανε κυκλώματα γι' αυτόν. Τζίνα Λιμόνου και το χωρί με το Βαρδινό Γιάννη πια, για εύνοια του λόγου. Ναι, 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 ναι. Τότε που ήταν ηθοποιός η Τζίνα. Τώρα απλά τρώει τα λεφτά. Και ζέτα διατροφή. Και ζέτα δούκα τότε, έτσι. Στα πολύ νέα τη. Ναι, 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 ναι. Σε αυτό δεν έπαιζε ο Σόμερ σε αυτό. Όχι, όχι, ο Σόμερ έπαιζε στο άλλο που ήταν. Λοιπόν, Μανούς Μανουσάκης εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Μανούς Μανουσάκης δεν έχει κάνει και το τσαγάκι. Έχει κάνει το άγγιγμα ψυχής. Πολύ ωραία. Το Έλλη και Άννα, εγώ δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι και εγώ. Έρωτας... Το Έλλη και Άννα. Νομίζω τα κωμωδία. Α, κατάλαβα ποιο ήταν. Έρωτας κλέφτης. Αυτό ποιο ναι, ήταν. Ναι, ναι, okay, προχώρη. Αθώος ή ένοχος ο σφιγμός της νύχτας. Ναι, αθώος ή ένοχος, το όνομά μου είναι Τζόνι. Για μια γυναίκα και ένα αυτοκίνητο ήταν κωμωδία με το Μιχαλόπουλο και τη Σακά. Σωστά. Ωραίο ήταν εκείνο. Για την Άννα, αυτό νομίζω στον Αλφα ήταν. Mm-hmm. Άλλο γνωστό. Η αγάπη ήρθε από μακριά. Αυτό είναι με, αυτό είναι με το σώμα. Ναι. Ναι. Κρυφά μονοπάτια στα κρυφά τα μονοπάτια μου. Ποιος έπαιζε. Σε αυτό πρέπει να έπαιζε ο Μπεγνής. Με την κόρη, με την κόρη του Θανάση του Ακριβόπουλου. Και τον Τσιμιτσέλη. Μπορεί. Όχι, ο Τσιμιτσέλης, όχι, ο Τσιμιτσέλης που, που έφαγε τη γυναίκα του αδελφού του. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Αυτό πρέπει να είναι. Ναι. Ποιο άλλο, ποιο άλλο. Το Μη μου λες αντίο, εντάξει, 2004. Πολύ ωραία σειρά. Με τον Μουράτ, ίδιος με τον Μπεγνή. Η Παλήρια δεν το θυμάμαι. Σύνορα, σύνορα αγάπης δεν θυμάμαι. Ταύρος με το Ξώτη είναι με τον Αεξή, τον τέτοιο. Πώς το λένε τον ηθοποιό. Τον, το Βούρο, ναι, 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 που ήταν αστυνομικός. Ο υποψήφιος δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας τώρα. Ήταν, ποιον? Ο υποψήφιος δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας. Έλα, βέβαια, φιλέρα. Μάλιστα. Τμήμα Ηθών. Oh. Βέβαια, όντως, Τμήμα Ηθών. Κοίτα, δείτε το μάλλον. Ψήθηρη καρδιάς, εντάξει, 297 μέγα, με Απόστολο Γκλέτσο. Το παιχνίδι της συγγνώμης βεβαίως. Ναι. Και κινηματογραφικές ταινίες, τις οποίες έχει. Νομίζω ότι είχε κάνει ο... Το Ζερί Τσάνης ήταν ωραία ταινία. Το είδες, ναι, δεν το έχω δει. Καλά, δεν ήταν τίποτα να τρελαθείς, ναι, αλλά ήταν καλούτσικη ταινία. Ναι. Ήταν καλούτσικη ταινία, είχε το ενδιαφέρον της. Μήπως ο Μανουσάκης είχε μπλέξει και σε εκείνο ρε φίλε με το, που έπαιζε το Alter με τον Αλή Πασά που ήταν στα Γιάννα με το Χαλκιά και κάτι τέτοια. Πώς είχε μπλεχθεί και σε εκείνο. Στο Alter. Ναι. Περίμενε. Γιατί γενικότερα ότι είναι λίγο τη παλιά εποχή με τέτοια ζητήματα. Αντένα. Και δεν θυμάμαι και πώς το λέγανε κιόλας. Αντένα. Όχι, δεν είναι. Okay. Μπορεί να μην εκείνο να μην... δεν το είχα δει ποτέ. Ήταν λίγο τραγικό. Πέρυσι να ήταν η πρώτη και, μοναδική, και η τελευταία σειρά που έδειξε το Alter. Ήταν λίγο τραγικό εκείνο η αλήθεια. Ήταν λίγο low budget τη δουλειά. Αλλά τέλος πάντων εκεί. Okay. Είχε να κάνει ένα τέτοιο σκηνικό. Έτσι που λες φίλε με τον Μανούσο. Το κόκκινο ποτάμι. Έρχεται στο Open Beyond. Μείνετε συντονισμένοι. Με Ιωάννη Παπαζήση. Από την προλάβα να δώσω ένα τρέλερ. Μ' αρέσει αυτό. Ναι. Σαν ηθοποιό έτσι μην υπάρξει. Ναι, okay. Αυτό δεν τα έχει με την Πασκά, νομίζω ότι ακόμα την Βανέσα. Νομίζω ότι έχουν παντρευτεί, Νίκο. Έχουν παντρευτεί κιόλα. Ναι. Πολεμώ να κάνει τη μόνη. Έτσι νομίζω και βρείτε, φίλε, καλά, βγάλαμε την Πούντου και μιλήσαμε λίγο για Πάο, γιατί μέσα εδώ πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε μισή κανονική κουβέντα. Γιάννη, δεν έχει να αφήσει τίποτα. Άγγελο, χαριστέ, θα ακούσουμε. Τελευταίο μισάωρο θα κάνει ένα από που μπορεί τώρα έξω θα βγει. Θα κάνει ένα ωραίο μαζεματάκι. Πολύ ωραία. Θα μα εξηγήσει τα πιο σημαντικά σημεία και το τελευταίο μισάωρο θα πάει έτσι. 10 λεπτά. Τι, χαβαλέ κάνει, ρε, μην ψάρωνε. Φτιάξε ένα ωραίο, φίλε. Ένα ωραίο. 10 λεπτά. Βγαίνεις έξω και γίνεται κουκλί. 10 λεπτά μιλήσαμε. Άλλο το έχει κάνει ήδη. 10 λεπτά μιλήσαμε για την περιφέρεια. Περιφέρεια. Α, κατεβαίνει και στην περιφέρεια, σωστά. Ναι, ναι. Με τον κύριο Τζικώστα. Ναι, βέβαια. Και τα υπόλοιπα 70 μιλήσαμε για τον Άρη και για το ποδόσφαιρο γενικότερα. Ναι. Κοίτα, αυτό το οποίο κρατά όσον αφορά τον Άρη, είπε ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο εγώ θα γυρίσω.
Τι πάνε με τον άλλο τρόπο, ρε φίλε. Εννοώντας ο Χαριστέας μετά τις εκλογές, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα αναλάβει πόσο να είναι. Τα έχουν βρει σχεδόν και με τον Καρυπίδη κιόλας. Απλά θέλει πρώτα να περάσει, αυτή η Κυριακή, μία ή δύο, θα δουν πόσο είναι των εκλογών, και μετά. Μάλιστα. Θα αναλάβει. Γιατί ενδέχεται να αναλάβει ενδεχομένως και ένα σημαντικό πόστο στην περιφέρεια, αν βγει. Που θα βγει λογικά, εντάξει, ο Χαριστέας. Δεν νομίζω να μην βγει. Με τον Τζικώστα. Αλλά εντάξει, είναι σημαντικό το ότι ένας άνθρωπος σαν τον Χαριστέα θα επιστρέψει στην ομάδα εκτός από πρώτου. Γιατί είναι ο Χαριστέας, ρε φίλε. Εντάξει. Γιατί έχει παίξει στον Άγιαξ. Γιατί έχει γνωστού στον Άγιαξ. Δεν είναι μόνο αυτό, φίλε. Γενικότερα ο Άγιαξ Χαριστέας είναι ένα παιδί. Είναι... παιδί. Γιατί είναι πρεσβευτής της UEFA. Ναι, γενικότερα και είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου κανονικός αυτής της εποχής. Αυτό, ναι. Έτσι. Σύγχρονος. Σύγχρονος, ωραία. Ξέρει, καταλαβαίνει πολύ καλύτερα πράγματα από άλλους ανθρώπους. Συν το γεγονός ότι έχει και κάποιες σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια με το ποδόσφαιρο που έπαιξε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Που είναι χρήσιμο. Ωραία. Γενικά είναι ένας άνθρωπος. Ναι. Σύγχρονος άνθρωπος του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Και ενισχύει πολύ το προφίλ της ομάδας. Του Άρη, δηλαδή, έρχεται ένας παίκτης, λέει εκεί ποιος είναι στα κουμάντα, ο Άγγελος Χαριστέας. Παμπάς του Ρονάλντο. Ο παμπάς του Ρονάλντο. Ένα, έτσι. Άλλοτε βασικός φόρ. Δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο αυτό. Βασικός φόρ στον Άγιαξ. Εντάξει. Δεν αντέχω. Ναι, έχει κουράσει λίγο το ζήτημα. Δεν αυτό. Αντέχω. Άλλο, παίζει το ρόλο του κι αυτό. Ναι. Όπως βέβαια το είπαμε βέβαια στην αρχή, τον κάναμε λίγο. Του γαλαντήρισαμε λίγο. Του λέμε να ξεκινήσουμε το διάσημο της οικογένειας. Λέμε το Δήμο που ήταν και στο νόμο μας πρόσφατα. Και πολύ καλά το είπες. Τον οποίο δεν μας τον δεν μην είχε πει θα το φέρει. Και μας κάνει μύτη ξαφνικά με το Δήμο. Λέει σας έφερα λέει, και εκεί. Λέω ωραία, βάλω το μέσα. Α, δεν ήταν προγραμματισμένο. Όχι. Επειδή ήταν μαζί τον έφερε. Λέμε φέρε το μέσα στο στούντιο. Εντάξει. Και είναι, εγώ κρατάω κάτι το οποίο είπε. Εντάξει, μπορεί να κρατήσουμε πολλά από αυτά τα οποία ανέφερε. Αλλά είναι κάτι το οποίο είπε ότι. Η πολιτεία λέει εμάς λέει, που πετύχαμε αυτό, πετύχαμε το 4 λέει. Δεν ήρθε λέει να μας εκμεταλλευτεί. Και έτσι αποφασίσαμε να πάμε μόνοι μας στην πρωτοβουλία τώρα τελευταία. Και έχουν ξεκινήσει οι παίκτες εκείνης της ομάδας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Mm-hmm. Μόνο το Ίδρυμα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του υπευθύνου, πήγε και τους έπεσε, τους λέει παιδιά, ελάτε εδώ πέρα, εγώ θα σας χρηματοδοτήσω σε ό,τι και αν κάνετε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Δεν εκμεταλλευτήκαν ποτέ εκείνη τη φουρνιά. Γενικότερα, σαν ποδόσφαιρο, δεν έχουμε τη φήμη. Καλά, κοίταξε του οργανισμού που εκμεταλλευόμαστε. Κάτι περίμενε, γιατί το λε δεν εκμεταλλευτήκαμε. Ο Ζωγράκη δεν ανέλαβε το ΠΑΟΚ. Ο Ντέμι δεν βγήκε στην άκρη μπροστά. Όχι σωματικό. Όχι ο... Α, εννοεί γενικότερα. Σε επίπεδο συλλόγων, γενικότερα μιλάω. Δεν μπλέχτηκε την Παναχαϊκή. Έχει φύγει την Παναχαϊκή πέρυσι. Ναι, μπλέχτηκε, ρε παιδί, αυτό σου λέω. Ασχολήθηκε. Σου λέω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όχι τώρα. Ο Δέλλα είναι προπονητή. Στα κλαμπ. Ο καθένα πήρε το δρόμο από εκεί πέρα. Εγώ σου λέω στο ευρύτερο πλαίσιο. Είναι παιδιά δηλαδή τώρα τα οποία έχουν κάνει καριέρα στο εξωτερικό, έχουν γνωριμίσει κτλ. Μπορούν να βοηθήσουν. Καλά, και μην νομίζεις όμως ότι οι περισσότεροι. Δηλαδή, ο Χαριστέας, εγώ νομίζω λίγο εξαίρεση του κανόνα. Τι το ότι το έχει ψάξει γενικότερα, ξέρεις ποιος άλλος έχει ψάξει πολύ το πράγμα του ποδοσφαίρου του σύγχρονου και το γενικότερο τρόπο λειτουργίας. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ο Μηταράς. Αυτός που είναι. Δεν είναι κάπου, αλλά γενικότερα το έχει ψάξει πάρα πολύ. Όχι στο κομμάτι να αναλάβω προπονητής και ξέρω εγώ. Έτσι. Τρέχει άλλα πράγματα ας πούμε, που έχουν να κάνουν με το management και όλα αυτά. Τα οποία εμείς εδώ δεν τα έχουμε και τόσο αναπτυγμένα στο μυαλό μας, γιατί δεν τα έχουμε ζήσει και γενικότερα δεν λειτουργούν οι περισσότερες ομάδες στο πλαίσιο που θα πρέπει να λειτουργούν όσον αφορά το κομμάτι της λειτουργίας του αγωνιστικού τμήματος, του management και όλα αυτά. Όχι. Αλλά είναι κάποια παιδιά. Ο Χαριστέας είναι μέσα αυτά που έχουν εντελώς τρόπο σκέψη εξωτερικού. Τώρα βέβαια. Πολύ θετικό. Όπως ξέρεις πολύ καλά, Νίκο Παπαδόπουλε. Εγώ ξέρεις. Εδώ στην Ελλάδα τα πάντα κρίνονται από ό,τι κάνεις. Καλά, 100%. Έτσι, αυτό το ξέρεις. Εδώ υπομονή καλά. Δεν υπάρχει. Ακριβώς. Εντάξει, είναι πολύ βασικό. Εγώ και με τον Χαριστέα, βέβαια, που έχω μιλήσει, ρε παιδί μου, κάποιος το έχω συνειδητοποιήσει αυτό με τον τρόπο που σκέφτεται. Αλλά το είχα συνειδητοποιήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, ο Χαριστέας έπαιξε στην Ολλανδία. Οκ. Εντάξει. Και στη Γερμανία που είναι από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Θυμάμαι, είχα κάνει μια φορά συνέντευξη στον Πέτρο τον Κανακούδη, πέρυσι ήταν στον Άρη. Και του είπα να τελειώσω με το εξής. Του λέω: είναι από τις λίγες συνεντεύξεις που έχω απολαύσει τόσο πολύ τον άλλο που μιλάει. Γιατί αυτός. Πρόσεξε. Άσε το τι είναι. Αυτός δεν πήγε στην Ολλανδία στη Γερμανία. Αυτός πήγε, ρε φίλε, στη Φιλανδία. Στην Ίντερ Τούρκου. Αλλά ακόμα και εκεί που πήγε, βλέπεις ότι έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Ναι. Όταν περνάει ο Έλληνας αθλητής γενικότερα τα σύνορα και ξεμπλέγει από αυτή την τραγική κατάσταση που ζούμε εδώ πέρα. Ανοίγουν οι οριζοντές του και το μυαλό του και βλέπει διαφορετικά πράγματα. Και όταν έρχεται πίσω, του ξενίζουν αυτά τα οποία συναντέξαμε. Ναι. Εντάξει. Και ο Χαριστέας, δηλαδή, τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε φύγει από τον Άρη με τον Ζαχουδάνη, που πήρε τα λεφτά στο λογαριασμό του τη μεταγραφή του Σιβέρντελ και πήγε άνοιξε ενοποιείο στη ΣΥΠΑ. Δηλαδή, τώρα πίστευε τι καταστάσει τότε στην ομάδα. Εντάξει. Και πήγε στον Άγιαξ Σιβέρντελ και λέγω τι έκανε εκεί πέρα. Ναι.
Τέλος πάντων. Γενικότερα έχει ενδιαφέρον το ότι άνθρωποι σαν τον Χαριστέα έχουν την όρεξη, εγώ θα πω σε πρώτη φάση, να ασχοληθούν. Έτσι, και θα φανεί αν θα ασχοληθούν στην πορεία και το πώς. Βασικό. Και τέτοιοι άνθρωποι έχουν πραγματικά ενδιαφέρον να μπλέκονται στις ομάδες, να μαθαίνουμε από αυτούς, να τους ακούμε. Αυτό που σου λέγαμε μια φορά για τον Γιαμαντόπουλο. Που στο έχω πει πολλές φορές μέσα στη σεζόν. Ότι τι. Ότι το... αν κυκλοφορεί στην πόλη δεν τον ξέρουν. Για τον Κωνσταντίνο, τον Γιαμαντόπουλο λες. Όχι, πλέον τον αναγνωρίζουν, πιστεύω. Ναι, ρε φίλε, καταλαβαίνεις που σου λέω. Ένα χρόνο. Ναι, δεν. Δηλαδή, ποια είναι η σκέψη του Άρη για την επόμενη σεζόν. Τι θέλει να κάνει. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, θέλουμε λίγο και στελέχη πλέον. Που να επικοινωνούν πράγματα. Εγώ δεν σου λέω να είναι κάθε μέρα στα ραδιόφωνα, αλλά να επικοινωνούν σωστά προς τα έξω πράγματα. Ναι. Φυσικά και δεν θα βγεις και θα αναλύσεις όλο το πλάνο και θα πεις αυτό και αυτό και αυτό θα κάνω. Εννοείται. Αλλά να έχεις μια επικοινωνία προς τα έξω. Στο τι θες να κάνεις, πού πορεύεσαι, τι στόχους έχεις και όλα αυτά. Δηλαδή ο Χαριστέας μπορεί να το κάνει πολύ εύκολα αυτό το πράγμα. Λέω εγώ. Ο Χαριστέας εγώ. Δεν μιλάει και πολύ καλά ελληνικά επίσης. Κάτι που επίσης ναι. Το βρίσκουμε και πολύ εύκολα. Ο Χαριστέας μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ πέρα από το αγωνιστικό και τα λοιπά, οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, έτσι αποκλειστικά. Για μένα μπορεί να βοηθήσει και στο επικοινωνιακό κομμάτι πολύ. Okay. Και είναι στις προθέσεις του να το κάνει. Να ασχοληθεί και με αυτό. Γιατί ο ρόλος ο οποίος θα έχει εκτός απρόπτου θα είναι διευρυμένος. Θα περιλαμβάνει. Πού να το φάτε το like το τεράστιο. Λάκι δεν το τρώει κανένα. Λάκι σε φτάλε. Δεν το τρώει κανένα γιατί είναι μορφάρα. Έτσι μπράβο. Ο Χαριστέας μπορεί να λάβει, θέλει, είναι πιθανό να λάβει ένα διευρυμένο ρόλο. Ασχολείται με όλα. Και είναι καλό αυτό γιατί έχει κάνει εξωτερικό. Για μένα, όποιο έχει κάνει εξωτερικό είναι ένα-δύο level πάνω από του δικού μα εδώ. Φίλε, τι γίνεται με αυτού εκεί πέρα. Τι έγινε πάλι στον Ολυμπιακό. Όχι, όχι. Σάρα Καρμπονέρο, η σύζυγο του Ίγκερ Κασίγια ανακοίνωσε ότι έχει καρκίνο. Α, το είδα, ναι. Ρε φίλε, είναι δυνατόν. Και ο ένα έβραμα που βρίσκει άλλο καρκίνο. Έχει υποβληθεί σε πεμασαφέρειο του Όγκου, λέει, στο τράχυλο τη Μήτρα. Σου έχω πει την ιστορία με τη Σάρα Καρμπονέρο, έτσι. Όχι. Την έχω, την έχω πει αυτή την ιστορία. Πότε έπαιζε ο Άρης με ένα Ατλαντικό Μαδρίτη. Το 10. Το 10. Σάρα Καρμπονέρο, λοιπόν, αν θυμάσαι καλά, έχει έρθει το Βικελίδη. Ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, τότε η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τόσο αναπτυγμένο το Ιντερ. Ήταν αναπτυγμένο, ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν τόσο που το έχει στο κινητό σου παντού. Λοιπόν, Σάρα Καρμπονέρο. Έχει έρθει προφανώς από το προηγούμενο βράδυ και είμαστε στο ίδιο μαγαζί. Στο ίδιο μαγαζί, Σάρα Καρμπονέρο, που ήμασταν εκείνο το βράδυ, ήταν μαζί με τον Φερνάντο Μοριέντες. Ωραία. Εμείς τώρα είμαστε παραδίπλα. Να. Έτσι. Και είναι δύο δημοσιογράφοι στο μαγαζί, ο ένας καλός φίλος και συνάδελφος. Ήμασταν μαζί. 7. Δεν του πήρε κανένα χαμπάρι. Αλήθεια. Ήταν δίπλα μας. Το μαγαζί, τώρα δεν σου πω, το μαγαζί ήταν πιο μικρό από τα γραφεία που έχουμε εδώ. Ήπνη... Λοιπόν, το δημοσιογραφικό ρολόι δεν είχε γίνει απλά μεσάνυχτα. Μεσάνυχτα. Εν τω μεταξύ, έχουμε τσεκάρει την Καρμπονέρο γιατί είναι Νάρα. Ναι, okay. Γίνεται κουβέντα ποια είναι αυτή, τι είναι το ένα τ' άλλο και αυτά. Ναι. Κάθε παραδείγμα και την επομένη είναι η Σάρα Καρμπονέρο που είναι στο τέτοιο ρε φίλε. Που είναι στο γήπεδο. Και όταν μου το λέει ο συνάδελφο την επομένη μου λέει αυτή ήταν. Και άλλη ύπνο βάζει. Έτσι, πολύ ωραία. Καλά είναι, φίλε, συμβαίνουν αυτά, τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, διάλειμμα στοίχημα.gr μαζί μα. Η Στοίχημαν καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις, με τη μεγαλύτερη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Όπου και αν βρίσκεστε, κατεβάζετε την εφαρμογή και την έχετε είτε στο tablet είτε στο κινητό σας. Στη Στοίχημαν έχετε την επιλογή και του Στοίχημαν Καζίνο, που επίσης έχει τρομερές και πολύ μεγάλες ευκαιρίες, τρομερές επιλογές και πολύ μεγάλες ευκαιρίες για κέρδη. Και το σερί, το οποίο είναι πάντα στη διάθεσή σας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Τελευταίο κομμάτι, Ballander στο Λίμπερο 107,4. Εντάξει, ρε, ευχαριστώ. Είχε πέσει λίγο κάτω το μικρόφωνο, το ανεβάσαμε πάλι. Θα ανεβάζουμε. Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει, φίλε. Και ό,τι κατεβαίνει, ανεβαίνει. Αλήθεια είναι αυτό. Ή κάτι πια πράγματα. Δεύτερο, όχι πάντα. Δεν πέφτουν ποτέ. Ναι. Για όλα τα άλλα υπάρχει Mastercard. Κρακ. Πώς λέγει η διαφήμιση. Υπερήφανος χορηγός του UEFA Champions League. That's obvious. Τι τραβάει, ρε φίλε, ο Κασίγιας. Τι γίνεται, ρε φίλε. Να ασχοληθούμε με κάτι ευχάριστο, άστο. Ναι, όντως. Να ασχοληθούμε με κάτι που προκαλεί γέλιο. Για νέο το κούμπο. Έλα, λέγε. Με κάτι που προκαλεί γέλιο. Ναι. Το Ολυμπιακό. Το Ολυμπιακό στο μπασκετ. Ναι. Το θανάσιμο αμάρτημα διαβάζουμε τώρα. Πολύ ένα, κουραστική κατάσταση. Που πραγματικά. Έστειλε τον Ολυμπιακό στην Α2. Πολύ, πολύ κουραστική κατάσταση. Θέλει να βάσει την πιτσίχτη σε 7 στόρια. Δεν ξέρω τι τέλος. Στο τέλος λοιπόν θα μαζευτούν όλοι, αφού τελειώσει η χρονιά φέτος και κουλουμπού. Θα μαζευτούν όλοι και θα συμφωνήσουν ότι δεν γίνεται να γίνει πρωτάθλημα χωρίς τον Ολυμπιακό και θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση για να παίξει ο Ολυμπιακός του χρόνου στην Α1. Είμαι σχεδόν σίγουρος γι' αυτό. Γιατί για τον Ολυμπιακό ειδικά με έχει κολλήσει ότι είναι ο ορισμός του too big to fail. Θα μου πεις ότι το έχουν πάθει πολύ. Αλλά δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται ότι κάτι στο τέλος θα γίνει και δεν θα είναι στην Α2 του χρόνου. Όπως επίσης μου φαίνεται θα είναι στην Αδριατική Λίγα του χρόνου. Πού θα είναι η Ελληνικό, στην Α1 και στην Ευρωλίγκα. Μάλιστα. Αν πάει Α2 το συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα, σπάει. Όχι.
Άρα μπορεί να είναι και στην Ευρωλίγκα. Όχι. Η Ευρωλίγκα, φίλε, που είναι μια έτσι εντελώς αδιάβλητη διοργάνωση, ρε παιδί μου, και ναι, λειτουργεί πραγματικά καλά, με ναι, γνώμονα το καλό του μπάσκετ. Ναι, υπό το βλέμμα του Τζόρντι Μπερτομέου. Έχει 11 ομάδες οι οποίες έχουν συμφωνήσει να παίζουν εκεί. Ο μόνος λόγος να μην παίζουν είναι να διαλυθούν. Κατάλαβες. Δηλαδή θα πρέπει να διαλυθεί ο Ολυμπιακός για να παίξει στην Ευρωλίγκα. Να κάνω μια ερώτηση. Μέχρι το συμβόλαιό του, ορίστε. Για τον Ολυμπιακό. Ένα θέμα για την επόμενη σεζόν. Ναι. Δεν είναι και το οικονομικό. 100%. Γιατί τα πράγματα εκεί πέρα δεν είναι και τόσο καλά. Μα προφανώς. Και δεν ξέρω τώρα από το ρόστερ το τωρινό, αν παραμείνει αυτή η κατάσταση και παίξει ο Ολυμπιακός στον Α2, ποιοι θα μείνουν. Καλά, ρε φίλε, να σου πω λίγο τώρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ομάδα η οποία θα έχει σχέση με αυτή που θα παίξει στην Α2. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν όντως γίνει αυτό το πράγμα, θα έχει μια ομάδα που θα παίζει στην Α2, ξέρω εγώ, με κάποιους Έλληνες παίχτες και ξέρω εγώ, whatever, και μια άλλη ομάδα που θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Είναι προφανές αυτό. Δεν μπορεί να... Δηλαδή δεν μπορεί να έχει το Σπανούλι να πάει να παίξει με τον Ία Καναυπλίου που ανέβηκε από τη Β' Εθνική στην Α2 και την Πέμπτη να πάει να παίξει στο Κάουνας με Τζαλγκύρης, όπως αντιλαμβάνεσαι. Προφανώς και δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Απλά εγώ σου λέω, δεν πιστεύω στο τέλος ότι ο Ολυμπιακός του χρόνου θα είναι στην Α2. Να σου πω. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω θα βρεθεί μια λύση. Πολιτική θα είναι, ξέρω εγώ, πολιτιακή, δεν ξέρω. Από την Ομοσπονδία, όποια και είναι αυτή, αν είναι Ομοσπονδία λίγο δύσκολο. Και δεν θα είναι στην Α2. Αυτή είναι δική μου επειδή δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Έτσι. Απλά έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι μου φαίνεται. Τώρα τι να σου πω. Okay. Θα το δούμε. Η κατάσταση έχει κουράσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Και φυσικά. Να σου πω κάτι. Το NBA, εγώ καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμοι μπορεί και να μην το βλέπει, αλλά έχοντας την ευκαιρία να δει Ευρωλίγκα Final Four, καταλαβαίνουν όλοι ότι όλο αυτό εδώ το σκηνικό είναι μια κούραση. Μπράβο στον Δημήτρη Τούδη. Δηλαδή μπάσκετ. Μπράβο στον Δημήτρη Τούδη. Προπονητάρα. Προπονητάρα. Ο συνάδελφος πήρε θέση, τοποθετήθηκε και νομίζω ότι θα δικαιωθεί ότι θα είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που θα είναι head coach στο NBA. Το έχω πει εδώ και καιρό, φίλε. Εντάξει, δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι πολύ, πολύ, πολύ υψηλό επίπεδο προπονητής. Και ήταν πολύ συγκινητικό μετά με τον Βασούτιν, τον πρόεδρο της. Βατούτιν. Βατούτιν, πώς λέγεται, ναι. Τον πρώτο φυσικά, κλάματα, αγκαλιές και τέτοια, ήταν πολύ ωραίο. Έχει δύο Ευρωλίγκες. Ναι, γιατί, γιατί όλη τη χρονιά ήταν με το. Πιστόλο στο πρώτο. Ο Τούδης είναι 5 χρόνια στη Τσεσεκά, ρε φίλε. 5 χρόνια, βέβαια. Πότε περάσανε. Ναι, πώς το περάσανε. Πώς το περάσανε. Είναι εξαιρετικός προπονητής, είναι τρομερή περίπτωση ανθρώπου. Τελειομανής όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχει κολλήσει από τον άλλον, εντάξει. Έτσι. Σε χειρότερο επίπεδο. Ναι. Και από όταν ήταν με τον Νομπράντοβιτ. Δεν κοκκινίζει βέβαια αυτό, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα το κάνει. Εντάξει, θα μου πει τώρα, τι σε κάνει, φίλε, έχει budget 40 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, οκ, έχει budget 40 εκατομμύρια ευρώ, αλλά. Το έχει χάσει με budget. Το θέμα είναι ότι. Και το έχει χάσει. Ναι. Εντάξει, επίση έχω πει μόνιμα την άποψή μου που είναι και άποψη του YouTube και συμφωνώ 100% ότι το Final Four είναι άδικο. Είναι πολύ άδικο. Δηλαδή, δεν μπορεί η Φενέρ, επειδή τη έκανε το Final Four να έχει προβλήματα μια χρονιά που πήγαινε τρένο, έχασε δύο μάτς με 20 πόντους, γιατί τη λείπανε δύο παίχτες και άλλοι δύο. Δεν ήταν έτοιμη γιατί πέτυχε φάση μεταβατισμού. Τι να κάνουμε, Ελληνικό, όμως έτσι είναι ο αθλητισμός. Δεν είναι όμως έτσι, ρε φίλε. Το Final Four είναι πολύ άδικο. Είναι αναχρονιστικό το Final Four. Πρέπει να πηγαίνουν όλοι πλήρες, δηλαδή. Play-off πρέπει να πάνε, φίλε. Δεν υπάρχει Final Four. Play-off. Ναι. Α, να το κάνουν σαν μήνυμα πρωτάθλημα, ναι. Κανονικό δηλαδή. Όταν παίζω 30 παιχνίδια κανονική περίοδο, δεν μπορώ να. Η τελική. Ναι, okay. Ναι, δεν μπορεί να κρίνεται το πρωτάθλημα που παίζω, γιατί είναι πρωτάθλημα προλίγα πλέον. Του χρόνου θα έχει 34 μάτς. Σε σειρές αγώνων να πάει. Και πε, εγώ σου λέω ότι. Εμφανίζεται μια ομάδα του χρόνου και κάνει η σούπερ κανονική περίοδο από το πουθενά. Και πάει στο Final Four και έχει πρόβλημα. Καλή ώρα, Φενερμπαχτσέ. Ναι. Δεν είναι έτσι, είναι λάθος. Έχουν όμως αυτή τη διαδικασία οι ομάδες από τα πρωταθλήματά τους. Θα την κάνουν και, και στην Ευρωλίγκα θα τεντώσουν. Τι ουχουχού. Η Ευρωλίγκα έτσι λειτουργεί. Ουχουχού. Από τη στιγμή που πας να γίνεις λίγκα, όπως έχεις γίνει, και παίζουν όλοι με όλους σε κανονική κατάσταση πρωταθλήματος και μετά έχεις playoff για τους 8, θα έχεις playoff μετά και στους 4 και στο τελικό. Τι κάνουμε. Έτσι πάει. Στις δυο νίκες, στις τρεις νίκες, δεν ξέρω, με πλεονέκτημα έδρας και με μειονέκτημα έδρας. Έτσι θα πάει. Το Final Four είναι λάθος. Γιατί σου λέω, δηλαδή ο Μπράντοβιτς όλη τη χρονιά με τη Φενέρ πήγαινε τρένο. Είχε το καλύτερο ρεκόρ στην κανονική περίοδο στην ιστορία της Ευρωλίγκα, 25-5. Και ήρθαν το Final Four, δεν είχε τον Τατόμα και τον Λοβέρν και είχε ανέτοιμους τον Βέσελη και τον Κάλινιτς. Έφαγε 20 από την Εφές και 20 από τη Ρεάλ. Ναι. Καταλαβες. Έτσι την έχει πατήσει και ο Ιτούδης τα προηγούμενα χρόνια. Και, κάθε ομάδα μπορεί να την πατήσει έτσι. Γιατί σου λέω, πλέον είναι άδικο το Final Four. Ναι. Έτσι όπως έχει γίνει. Όταν ήταν με ομίλους, περνάς πρωτοδεύτερος, παίζεις 6 μάτς στον όμιλο και δεν ξέρω εγώ τι είναι, οκ, okay, Final Four. Τώρα δεν είναι σωστό για μένα το Final Four. Γιατί σου λέω, κρίνεται σε θέμα ημέρα, σε θέμα απουσιών και όλα αυτά. Εντάξει. Ναι. Και σε κάτι σου λέω, ο Ιτούδης από πέρσι έμεινε,
Με, πώς το λένε, ναι. Με εγγύηση ότι θα πάρει την Ευρωλίγκα. Δηλαδή του είπε ότι κοίταξε να δεις, μείνει και να πάρει την Ευρωλίγκα. Άμα δεν την πάρει. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν νομίζω ότι έχουν οριμάσει συνθήκες για να πάει head coach στο NBA. Όχι, σε 2-3 χρόνια. Από όσο ξέρω, τα τελευταία χρόνια γενικότερα έχει στήσει ένα δικό του δίκτυο πολύ καλό στο NBA και κάθε καλοκαίρι πηγαίνει εκεί. Και αν τον ακούσει επίσης και τα αγγλικά που μιλάει, δεν είναι αγγλικά Έλληνα προπονητή. Είναι καλά, ναι. Ακριβώς. Νομίζω ότι όταν οριμάσουν οι συνθήκες, θα είναι έτοιμος να πάει στο. Θα είναι ο πρώτος Έλληνας που θα πάει head coach στο NBA. Λέω εγώ. Λέω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να τα επόμενα χρόνια να μην πάει όπως είναι, ξέρω εγώ τώρα. Και, να... και πάει και να λαμβάνει τους μπακς του Γιάννη. Πολύ καλό. Αν είναι ο Γιάννης δεν ξέρω. Γιατί με τους Detroit Pistons έχει μια εξαιρετική σχέση, όπως ξέρω. Ναι. Έχει ένα διάβλο πολύ καλό επικοινωνίας. Καλό είναι αυτό. Εντάξει. Γενικότερα και στην Αμερική αρχίζουν να ψάχνονται και για προπονητές πλέον στο NBA. Από την Ευρώπη, όχι μόνο από παίχτες και όλα αυτά. Το βλέπουμε ότι αρκετοί προπονητές σιγά σιγά πηγαίνουν από την άλλη άκρη του Ατλαντικού και αναλαμβάνουν κυρίως θέσεις στα staff. Και πέρσι φυσικά οι Suns πήραν τον Κοκόσκοφ, έτσι, τον οποίο τον φάγανε χωρίς λόγο αυτό το καλοκαίρι, αλλά σε κάθε περίπτωση πήραν τον πρωταθλητή Ευρώπης με τη Σλοβενία τον προπονητή. Και ο Ιτούδης νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα πάει εκεί. Γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικός προπονητής και στον τελικό η ομάδα του έπαιξε τρομερό μπάσκετ. Γενικότερα ο τρόπος που έτσι σε κάποιο όσο παρακολουθεί την Ευρωλίγκα είναι πολύ υψηλού επίπεδου σύγχρονο μπάσκετ. Θα πω εγώ. Ειδικά στην επίθεσή της, ο τρόπος που παίζει, οι αποστάσεις της, το ένα εναντίον, οι παίχτες που παίζει και όλα αυτά. Νομίζω και 40 εκατομμύρια μπάτζετ κάθε χρόνο. Εντάξει. Okay. Αλλά το μπάτζετ δεν σου κανονίζει ούτε τον μπάσκετ που θα παίξεις, ούτε το αν θα πάρεις τίτλους. Σε βοηθάει, αλλά το καρπούζι και το μαχαίρι το έχεις εσύ. Και γενικότερα αποδείχθηκε και φέτος ότι ο Μάτριος πάνε σαν φαβορή, Φενέρα ας πούμε, στο Final Four δεν κάθονται τα φαβορή. Δηλαδή η Φενέρα το μεγάλο φαβορή φέτος, αλλά έκατσε έτσι με τους τραυματισμούς και δεν τα κατάφερε. Η Τσέσεκα όσες φορές έκανε παπάδες στην κανονική περίοδο, ερχόταν το Final Four, χαστούκι. Και όταν το πήρε το 16, το πήρε ο Ιτούδης. 16, ναι. Ναι. 16. Τότε πάλι δεν ήταν φαβορή η Τσέσεκα, να το πω έτσι. Ήταν από το φαβορή, αλλά όχι το μεγάλο φαβορή. Τη Φενέρα ήταν. Νομίζω με τη Φενέρ, ναι. Γιατί Φενέρ ήταν τέλος εποχής η φάση αυτή, πιστεύεις? Κοίταξε, φίλε, αν φύγει ο Μπράντος στη Φενέρ, σημαίνει ότι η Φενέρ πια δεν έχει λεφτά. Είναι ξεκάθαρο. Πολύ βασικό. Είναι λοφάνερο αυτό. No money, no honey. Ναι. Δεν βλέπω να φεύγει πάντως, δεν νομίζω. Αφού αυτοί λέγανε ότι επειδή έφυγε Ντόγκους έχουν θέματα. Καλά, δεν είναι. Ξέρω εγώ, πώς τη λέγανε ομάδα από τον Οδέδα, η Μπαχτσέ Σεχίρ. Είναι η Φενέρ Μπαχτσέ. Δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο οργανισμό. Ήταν άτυχημο ρε φέτος όπως κάθισε το Final Four με τους τραυματισμούς και γι' αυτό. Απλά σου λέω, αν δεις ότι ο Μπαδάτης φεύγει, η Φενέρ σημαίνει ότι κατεβάζει budget, ότι αρχίζει τέλος πάντων να μην έχει budget 30-40 εκατομμύρια, αρχίζει να κατεβαίνει προς τα κάτω. Πιστεύω ότι okay. Ο Μπαδάτης θα γυρίσει στη Ρεάλ κάποια στιγμή. Στη Ρεάλ? Ναι. Γιατί να διώξει το Λάσο Ρεάλ? Γιατί να το διώξει. Άμα βγει ο Μπαδάτης στην αγορά. Γιατί να το φάει το Λάσο, ρε φίλε. Πολύ καλό μπάσκετ παίζει. Πολύ υψηλό επίπεδο ομάδα είναι. Πολύ μεγάλο μπάτζετ έχει. Σε ένα σενάριο που μπορεί να το φέρει για τη Φενέρ. Ναι. Πού μπορεί να πάει? Στον Ολυμπιακό στην Α2. Στον Πάουκ τη Βάσα Βίδη. Δύσκολα. Στον. Ξέρω εγώ. Στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό. Δύσκολα. Ούτε να το δώσει ο Τράκης που δεν θα το δώσει ποτέ. 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον ίδιο και budget 50 εκατομμύρια. Γιατί δεν έχουν καλές σχέσεις αυτοί οι δύο? Όχι. Όχι, όχι. Είχε δηλαδή με τον μπαμπά, με το θείο και δεν είχε με το γιο? Δεν είχε. Γιατί? Γιατί άλλο μπαμπάς, ναι. Άλλο θείος, άλλο γιος. Γιατί είναι διαφορετικός χαρακτήρας ενδεχομένως. Ναι. Ναι. Όπως επίσης να ξέρεις ότι με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο στο Ολυμπιακό, στο Παναθηναϊκό, δύσκολα θα δεις έναν προπονητή σαν τον Ομπράντοβιτς, σαν τον Ιτούδη να αναλαμβάνει. Που δεν έχει υπομονή δηλαδή. Ναι, okay. Ναι. Ναι, okay. Mm-hmm. Επίσης, ο Ιτούδης, ο Μπράντοβιτς, όλοι αυτοί δεν αναλαμβάνουν ομάδες που μπορεί να έχουν κάποιον από πάνω που θα τους πλέει τι να κάνουν. Καταλαβες? Ναι. Αναλαμβάνουν ομάδες που λέει: Κοιτάξτε, παιδιά, εμείς είμαστε αυτοί, έχουμε πάρει τόσες Ευρωλίγκες. Τι λεφτά έχουμε να κάνουμε? Έχουμε λεφτά να κάνουμε ομάδα. Έχουμε πολύ ωραία, αφήστε το σε μένα. Τα μεγάλα και στο τέλος της σεζόν. Ναι. Κάνουμε απολογισμό του τι πετύχαμε και τι δεν πετύχαμε. Τα μεγάλα μαγαζιά που μπορούν να προσφέρουν στον Μπράβο σε αυτά που θέλουν δεν είναι πολλά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι. Αν και σου λέω, δεν νομίζω ότι θα φύγει τη Φεδέρ. Αν νομίζω φύγει, σου λέω, σε ένα υποθετικό σενάριο. Δηλαδή, αν βγάλει την Τζεσεκά και τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, από την εξίσωση, τι μένει, μια Ρεάλ μένει. Μπαρτσελώνα. Έχει λεφτά. Βεβαίω. Μπαρτσελώνα ενδεχομένω, ναι, οκ. Εφές.
Έχει λεφτά. Αν και φέσαμε αυτά που έχουν γίνει με τον Αταμάν και τους φίλους της Φενέρ και όλο αυτό τον Πινελίκη που πέφτει, δεν νομίζω να άλλαζε ποτέ αυτός κάτι. Ο Λάρκιν, Μακάμπι. Αυτός ο Λάρκιν παιχτάρε. Αλλά εκεί είναι άλλοι οργανισμοί. Okay. Μακάμπι. 1,8 φίλε. Ο Λάρκιν, ε. Ναι, 1,8. 1,8. Oh. Το μπάτζετ του Άρη και του Πάουκ δεν φτάνουν το 1,8. Ο οποίος Λάρκιν έχει κάνει μετριοκακή κανονική περίοδο, ναι. Και έρχονται τα play-off. Έρχονται μάλλον, ναι, και τα play-off. Και σε λινία, σε και το Final Four και κάνει παπάδες. Έτσι είναι. Έτσι είναι, φίλε μου. Ό,τι πληρώνεις, έχεις. Ό,τι πληρώνεις, το βλέπεις να έρχεται μπροστά σου. Και ό,τι δεν πληρώνεις, πάλι το βλέπεις να έρχεται μπροστά σου. Ναι. Κατάλαβες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ελληνικές ομάδες τελευταία χρόνια απέχουν από αυτό το επίπεδο. Διάβαζα, ας πούμε, ότι αυτός ο Higgins της CSKA, τον οποίο τον έχει πάρει ο Ιτούδης από την Gaziantep. Ο Ιτούδης τον πήρε στη CSKA από την Gaziantep. Ναι. Έτσι τον έχει κάνει να παίχνει πολύ ψηλό επίπεδο. Okay. Το συμβόλαιο τελειώνει με τη CSKA και ήδη έχει πρόταση από την Μπαρσελόνα. Διάβαζα ότι έχει πρόταση από την ΕΦΕΣ 6 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Έτσι. Παλιότερα, όταν ο Higgins και ο κάθε Higgins βγαίναν στην αγορά, οι πρώτοι που βγαίνανε για να τον χτυπήσουν ήταν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Τώρα δεν είναι αυτοί. Γιατί δεν μπορούν να ακολουθήσουν, ρε φίλε. Δεν μπορούν να πάνε σε αυτό το επίπεδο. Δεν μπορούν να πάνε στο επίπεδο των 30 και 40 εκατομμυρίων. Τι να κάνουν. Δεν μπορούν να πάνε. Ας συνεχίσουν λοιπόν έτσι με το ελληνικό μπάσκετ. Ας μην έχουν ανταγωνιστικό αποτέλεσμα στο ελληνικό μπάσκετ. Ας πέσει και ο Ολυμπιακός Α2. Έτσι, και για τον Παναθηναϊκό θα είναι κάτι πολύ καλό, πιστεύω αυτό. Θα τον βοηθήσει πάρα πολύ να αναπτυχθεί. Ναι. Πάρα πολύ θα τον βοηθήσει. Να έχει αντίπαλο του χρόνου δηλαδή τον Ιφεστολίμνου. Μαζεύει κόσμο στο γήπεδο πάρα πολύ. Πανηγυρίζει γι' αυτό. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τον μπάσκετ να παίξει ο Ολυμπιακός στην Α2 του χρόνου. Γιατί έτσι για τον μπάσκετ καλπάζει. Έχει και το να παίξει ο Ολυμπιακός στην Α2. Εντάξει, σιγά και τι έγινε. Μια απώλεια. Ε. Όλα καλά. Όλα καλά. Και όλοι αυτοί μαζί μετά θα μαζευτούν και θα πάνε να διεκδικήσουν κεντρική διαχείριση τηλεοπτική. Έγινε. Χωρίς τον Ολυμπιακό. Πολύ ωραία, παιδιά. Κάνω κι εγώ ένα κανάλι εδώ πέρα τοπικό και σας προσφέρω κι εγώ μια προσφορά έτσι για να παίξετε μπάλα. Σας δίνω 100.000 για όλο τον χρόνο, θέλετε. Κατάλαβες. Και χαίρετο ο Γιαννακόπουλος. Και ο Παναθηναϊκός χαίρονται γιατί πέφτει ο Ολυμπιακός Α2. Ναι. Πολύ ωραία. Είναι δηλαδή το μπάσκετ που πηγαίνει σούπερ. Σούπερ πηγαίνει. Δηλαδή το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό, πολύ υγιείς ομάδες, χρήματα έτσι πολύ ωραία, ρε παιδί μου. Καμία κανένα μπλέξιμο με το στοίχημα. Και έτσι και στο τέλος να πέσει και ο Ολυμπιακός Α2, ρε παιδί μου. Δηλαδή από τα δύο μαγαζιά που κρατάνε ένα κάποιο ενδιαφέρον τέλος πάντων και είναι σε ένα άλλο επίπεδο από τους άλλους. Ο ένας να μην υπάρχει. Τέλεια. Αντίο. Τέλεια. Και συνάλφα 2. Και συνθήματα μετά και το 99 και το 2019 που ήταν τον Ντέγιαν και ο Ιωάννης. Και τώρα που ο Ολυμπιακός είναι σε αυτή την κατάσταση και μπορείς να πεις ότι είναι έστω μία ευκαιρία, έτσι. Αν δεν είναι η συνάλφα 1 του χρόνου, οι δικές μας ομάδες εδώ πέρα πάνε βούρια τη δεύτερη κατηγορία και αυτή τώρα. Σιγά-σιγά. Τώρα, ναι. Κάνει, ξέρεις, πολλές φορές αλλάζουν. Ναι, εντάξει, ισορροπίες εύκολα έτσι. Διαφοροποιούνται. Εντάξει, πολλές φορές αλλάζουν. Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε γιατί και οι δύο είναι σε χάλι μαύρο, εντάξει. Εγώ διάβαζα δηλαδή και το λέω σοβαρά τώρα αυτό το κείμενο που έγραψε ο Νίκος στο SDNA πριν λίγες μέρες. Πολύ καλό κείμενο. Στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που είχε γίνει για την περιφέρεια για τις εκλογές που ήταν ο Νίκος ο Σταυρόπουλος, ο οποίος ο άνθρωπος τον πιάσαν τα κλάματα. Εντάξει, δεν λέω ότι έκλαιγε. Αυτό το πράγμα φούρκωσε. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, έτσι, που λέγαμε κάποτε, που βασικά ακούμε τους παλιούς να λένε κλείνανε οι πέντες στα μαγαζιά. Για τον Άρη, παλιά. Τα ντέρμπι της πόλης κτλ. Παλιά αυτά. Ναι, και τώρα φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Εντάξει. Αλλά μια ζωή θα ασχολιόμαστε με το ποδόσφαιρο. Και πρόσεξτε, έχει μεγαλύτερη αξία όταν έρχονται αυτά τα λόγια από ένα ποδοσφαιρικό ρεπόρτερ. Που εμένα το δικό μου το ψωμί είναι εκεί, στην μπάλα. Αλλά δεν γίνεται να μείνουμε αδιάφοροι στο μπάσκετ, έστω και εμείς που δεν ζήσαμε τις καλές εποχές. Δεν μπορώ εγώ να δεχθώ. Έστω και για το, όχι μόνο για τον Άρη, okay. Ακόμα και για τον ΠΑΟΚ. Okay. Γιατί ο ένας τραβάει τον άλλον. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε φίλε. Είναι ότι αυτό και το μπάσκετ το ίδιο έχει οδηγηθεί σε αυτή την κατάσταση. Ωραία. Το μπάσκετ το ίδιο έχει γίνει μη εμπορικό. Το μπάσκετ το ίδιο έχει γίνει. Πώς να σου πω, όχι αδιάφορο στο φίλαθλο κόσμο, ρε φίλε. Πολύ δευτερεύον, ρε φίλε. Νικό. Ωραία. Και όλα μπάσκετ, αυτά που γίνονται με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό είναι το ένα κομμάτι. Το μπάσκετ τη πόλη και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, για να επικεντρωθούμε σε αυτούς τους δύο και στους οπαδούς των διαυτών ομάδων, καθίστε και δείτε και οι δύο. Προσέξτε, θα ξαναλέει ένας ποδοσφαιρικός ρεπόρτερ. Τι σας έχει φέρει το ποδόσφαιρο. Και οι δύο. Double μου φέρετε εμένα, φίλο. Πέρα από αυτό. Τι σας έχει φέρει το μπάσκετ. Προσέξτε, οι ομάδες μας στην πόλη, αυτές οι δύο, έχουν φέρει ευρωπαϊκά. Ευρωπαϊκά. Τα οποία στο ποδόσφαιρο δεν τα δούμε ποτέ. Εντάξει.
και αυτές οι ομάδες καταντήσαν εκεί που καταντήσαν. Γιατί? Υπάρχει, μπορούμε να αφιερώσουμε 4-4 ώρες. Κοίταξε να δεις. Σήμερα ο Μπάνε πρέπει να φτιάξει μια συνέντευξη στον Βασίλη Σκουντή. Ναι. Ένας παίχτης. Πολλά και διάφορα. Ωραία, δηλαδή πρόσεξε τώρα. Ο Μπάνε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν το δεις κοινικά, αυτή τη στιγμή ο Πάοκ έχει 6 παίκτες. Άρα θα πάμε να παίξει με τον Προμηθέα μόνο για να παίξει και να μην τιμωρηθεί ουσιαστικά. Δεν έχει το παίχτη ενδιαφέρον. Λοιπόν, τι είναι και δεν υπάρχει πρόσεξε να κερδίσει. Α μην την ψάξει. Δηλαδή, θα κατακατεύουμε πούλμαν, θα κατακατεύουμε πούλμαν 6 άτομα να πάνε να παίξουν στην Πάτρα το Σάββατο. Και να πάμε να κερδίσουμε και να το χάσουμε. Πλάκα μα κάνει. Μάλιστα. Άρα κατεβαίνει για την τιμή των όπλων. Ακριβώς. Και από κάτω λοιπόν όλο ο κόσμο γράφει μεγάλε μπάνε, η σημαία, ξέρω εγώ. Δεν βλέπω ούτε ένα πινελίκι, δεν βλέπω. Ούτε ένα πινελίκι θα μου πει μπορεί να σβήστηκαν κιόλα. Οκ. Αλλά δεν βλέπω ρε παιδί μου κάποιον ο οποίο να λέει ρε συμπάνε τα ρήμαξε, ξέρω εγώ και γιατί έκανε ομάδα αυτό το λοιπόν, και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, υπάρχει όλη αυτή η στήριξη θε να πει. Να γράφει ο ένα εδώ πέρα. Φέρε το λεφτό του Ιβάν πίσω και μετά φύγει. Αυτό που κάνει είναι τροπή. Ένα στα τόσα σχόλια. Ότι ο Μπάνερ και ο Άρης, ο μεγάλος Άρης και ο μεγάλος Πάοκ και αυτά και να βοηθήσουμε και κρίμα είναι και δεν ξέρω εγώ τι. Παιδιά, πολύ ωραία όλα αυτά. Ναι. Λεφτά δεν έχουν αυτές. Η διαφορά, πρόσεξε, η διαφορά ανάμεσα στους δύο είναι αυτή τη στιγμή είναι εξής. Ότι ο Αργιανός πάει στο γήπεδο. Εντάξει, λέει ότι εγώ θα στηρίξω, παίρνει το εισιτήριό του. Ναι. Στον Πάοκ η κατάσταση από την άλλη. Τα τελευταία 2-3 χρόνια, ας πούμε, είναι από πλευρά μου τουλάχιστον προσέλευση που και αυτή φέρνει έσοδα. Με καλή ομάδα. Με καλές ομάδες. Ναι, με καλές ομάδες, ειδικά πέρυσι και πρόπερσι. Είναι τραγική. Δηλαδή, τώρα θα σου πω κάτι. Να πηγαίνουν 500-600 άτομα, ας πούμε. Όπως αν γινόταν και στον Άρη, αντίστοιχο θα έλεγα το ίδιο. Εγώ μπορώ να καταλάβω και τον πολλοί κόσμο ο οποίος σου λέει ότι κοίταξε να δεις. Δεν με ψήνει, ρε φίλε, να σε δω να βγαίνει τέταρτο. Δεν με νοιάζει, γιατί έτσι κι αλλιώ και να βγει τέταρτο δεν σημαίνει κάτι. Ωραία. Δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Στο τελικό του κυπέλου που πήγε, εγώ δεν μπορούσα να έρθω να σε δω. Γιατί γίνεται με παιδιά δημοτικού. Έτσι. Δηλαδή, τη μία φορά που πήγες να πάρεις ένα κύπελο, τέλος πάντων, εγώ δεν μπορούσα να έρθω να με δίπλα σου και να σε στηρίξω για να πάρεις το κύπελο. Εντάξει, στην Ευρώπη δεν διεκδικείς πράγματα. Το καταλαβαίνω ότι στον πολύ κόσμο αυτό το πράγμα δεν τον ψήνει. Δεν τον ψήνει. Καταλαβαίνω. Απλά το θέμα είναι ότι πλέον οι ομάδες αυτές, οι δύο, ο Άρης δεν είναι στο σκληρή κατάσταση, θα πω εγώ. Ο Πάοκ είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Συγκριτικά ο Άρης είναι καλύτερα αυτή τη στιγμή. Ναι, okay. Λοιπόν, αλλά αυτά πάλι εύκολα. Είναι ένα σημείο στο οποίο είναι, ειδικά ο Πάοκ, είναι πραγματικά σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Καλοί φίλοι. Και όταν λέω σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, μιλάω για τα πολύ χειρότερα που είναι μπροστά αυτό που θέλει να πει ο Νίκος. Όλοι φυσικά σου λένε είναι ο Σαββίδης από δίπλα. Θα βοηθήσει. Δεν θα τα αφήσει. Δεν θα βοηθήσει. Αν ήταν να βοηθήσει, θα το έχει κάνει. Με αυτή τη λογική λοιπόν ο Πάοκ πορεύεται εδώ και 2-3 χρόνια. Και έφτασε σε αυτό το σημείο. Έχει βάλει πόσο πίσω. 2-2,5 αυτό, τίποτα παραπάνω. Ναι. Okay. Και αυτά που έβαλε πάλι καλά. Πλέον δεν υπάρχει το ίνο Σαββίδη από ό,τι θα βοηθήσει. Η δεύτερη... Ή μάλλον υπάρχει, αν θα βοηθήσει κανονικά. Δεν. Έτσι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Για να το θέσω εγώ διαφορετικά, μετά από 2-3 χρόνια, σαν ουδέτερο πάλι. Που βλέπω και μετά πάμε στο γενικότερο πλαίσιο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι, όχι. Στο οποίο έχει να κάνει με το λογικό ότι γιατί να μπει ο Σαββίδη, γιατί ο Σαββίδη το ψάχνει και σου λέει ότι εγώ να μπω, αλλά τι να μπω να κάνω. Πάει που καραμπέζει σήμερα. Και έχει δίκιο. Εγώ να μπω, παιδιά, πολύ ωραία. Πόσα θα θέλουμε να κάνουμε ομάδα πρώτη. Πρόεδρε, ναι. Θέλουμε 20 εκατομμύρια. Πολύ ωραία, να μπω. Και τι θα κάνω άμα βγω πρώτος, πρόεδρε. Να, θα κάνει. Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή και ο άλλος που θα ρίξει τα λεφτά του σου λέει, γιατί ρε παιδιά, εγώ να έρθω. Γιατί στο τέλος της ημέρας ο Σαββίδης και ο κάθε Σαββίδης είναι επιχειρηματίας. Και θα κοιτάξει το κέρδος του. Οποιαδήποτε μορφή και αν έχει. Ναι. Στην ιδεολογική. Ναι. Η δεύτερη διαφορά λοιπόν που έχουν αυτή τη στιγμή δύο ομάδες μετά από αυτή που ανέφερα πριν είναι εξής. Ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή, έστω και στη δύσκολη κατάσταση που είναι, έχει έναν άνθρωπο στο τιμόνι του. Με τα καλά του και τα πολλά στραβά του, όπως είναι ο Γουλιέλμος. Ο Πάοκ αυτή τη στιγμή δεν έχει κανέναν. Ο Μπάνε έφυγε. Έχει μείνει ο Τέλης. Δεν υπάρχουν. Δεν τελειώσαν αυτοί τον Πάοκ όλοι. Τέλης είναι, δεν έχει ένα ρόλο team manager. Έχει ένα ρόλο team manager. Ποιο ρόλο team manager. Γιατί. Εντάξει. Εκεί η κατάσταση είναι ακόμα πιο απελπιστική γιατί δεν ξέρουν πραγματικά τους ξημέρωνους. Τώρα ξέρεις ότι υπάρχει ο Γουλιέλμος. Οκ. Okay. Τώρα βέβαια εμείς με την κουβέντα που κάνουμε στο τελευταίο μισάωρο μπορεί περισσότερο το έχετε κλείσει. Να σκέφτεστε τι λένε τώρα αυτοί. Πιο μπάσκετ, ναι, πιο μπάσκετ και τέτοια. Ναι. Αυτή η νοοτροπία όμως είναι. Γιατί στην κατάσταση αυτή που έχει φτάσει στο μπάσκετ της πόλης φταίμε όλοι. Δεν φταίνε μόνο οι εκάστοτε παράγοντες που πέρασαν από τις ομάδες. Όλοι έχουμε ευθύνη. Θεωρώ εγώ και δεν ξέρω ο Νίκος αν συμφωνεί ή όχι. Εννοείται. Εντάξει. Το όπως... είπε πολύ ωραίο ο Μπάνε σήμερα να ξέρει το εξήγησε με τον γνωστό μπανίστικο τρόπο. Ναι. Και είπε: για να σε εξηγήσω, λέει, η κατάσταση είναι όπως όταν ένας αθλητής λέει: έχει ένα πρόβλημα στο πόδι και πρέπει να κάνει 10 θεραπείες. Και έχει λεφτά για μία. Ναι. Βρίσκει από κάπου λεφτά και κάνει 3 ναι. θεραπείες. Αλλά... μπαίνει να παίξει, παθαίνει υποτροπή. Ναι. Μετά πρέπει να κάνει 15 θεραπείες. Βρίσκει λεφτά για να κάνει 5.
Μπαίνει, ξαναπαθαίνει η υποτροπή. Ωραίο, ωραίο. Ωραία. Μετά πρέπει να κάνει θεραπεία, 20 θεραπείες, δεν έχει λεφτά και σπάει το πόδι του. Καταλαβαίνετε. Είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Ωραίο. Αυτό ακριβώς. Είναι η ίδια κατάσταση με το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ ακριβώς όταν ήταν σε κατάσταση της δημοκρατίας αγοράκι. Ωραία. Που στην αρχή ξεκίνησες στη λογική ότι εξυγίανση, ναι, ναι, αλλά από ένα σημείο και μετά έρχεται η πίεση και λες πάμε για το κάτι παραπάνω, δεν έχεις τα λεφτά μετά. Ο Άρης στα ίδια επίπεδα. Όλοι έχουν περάσει αυτή την κατάσταση. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος με χρήματα να τα ρίξει, αργά ή γρήγορα, νομοτελειακά, φτάνει στο σημείο που αυτός ο οποίος ασκεί τη διοίκηση χωρίς να έχει το πακέτο που το ρίχνει αυτός, φτάνει σε ένα σημείο που δεν έχει κανένα πληρώσει άλλα, δεν έχει τα έσοδα και το μαγαζί φτάνει στα βράχια. Σε αυτό το σημείο είναι ο ΠΑΟΚ και σε χειρότερα από τα βράχια θα πω εγώ. Θα πω ότι είναι κρέμεται από ένα χέρι που πιάνεται έτσι πριν πέσει κάτω στο κενό. Κάπως έτσι είναι η δουλειά στον πασχετικό ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά. Ο Σαββίδης εδώ είναι, όπως λένε όλοι. Έλα μου, ωραία, στο τέλος θα τα καθαρίσει αυτός και θα βοηθήσει. Πολύ ωραία. Εντάξει, όλα καλά. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά. Ο Άρης εκεί πέρα μπαν. Μια χαρά. Πόσα μπαν έχει, 6? 6-7. 6-7 μπαν. Ο Άρης εδώ και 1,5 χρόνο λειτουργεί έτσι. Δεν μπορεί να βρει ένα ποσό που εντάξει δεν είναι λίγα λεφτά. Έτσι. Για να λύσει αυτό το θέμα. Ωραία. Και του χρόνου 16 ομάδες. Ζήτω. Ζήτω. 16 ομάδες του χρόνου. Μάλλον. Και κάτσε εσύ και παίξε και πες μας τι θα κάνεις. Είναι πολύ. Το κάθε ένα είναι συνέπεια του άλλου, ρε παιδί μου, με αυτά που γίνονται στο μπάσκετ. Έτσι. Δηλαδή η κατάσταση που επικρατεί αποτρέπει κάποιον να μπει. Εγώ το καταλαβαίνω. Όχι να μπει στην κοιμή. Στην κοιμή έχουμε το λεφτά από το χωριό. Άναι, και όλα καλά, τα καθαρίζει. Έπεσε Α2 και τι έγινε. Να. Έκανε καλή χρονιά. Ω, μπράβο η κοιμή, καλή δουλειά. Κατάλαβες. Έβγαλε κανένα παίχτη, πουλήσει κανένα παίχτη και βγάλει και τίποτα τσέπη, μια χαρά. Γιατί εκεί πέρα πηγαίνουν 500 άτομα στο γήπεδο. Μια χαρά. Δεν υπάρχει πολύ λαό από πίσω, πολύ δεν του λέει και τίποτα. Εντάξει. Πολύ ωραία. Ο Προμηθέας ξεκινούσε φέτος σεζόν και λέει θέλουμε να μείνουμε στην κατηγορία. Κατάλαβες. Στην Ευρώπη. Παρότι είχε μπάτζετ 1,5 εκατομμύριο. Στην Ευρώπη τρένο στην αρχή. Ναι. Τελειώσαμε. Και θα πέσει, εγώ σου λέω από την κατηγορία. Και τι έγινε, θα το πει κανένα τίποτα. Όχι. Θα πιάσω την πάτα, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανένα. Σηκωφίγε και τέτοια. Άνα μπράβο. Σηκωφίγε μετά ποιο θα έρθει. Που στο Προμηθέα λειτουργούν πολύ σωστά σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο κομμάτι το αγωνιστικό το καθαρά. Λοιπόν, και σε όλα τα γύρω-γύρω. Θα συνεχίσουμε και αύριο. Κάτσε ρε φίλε, τι θα συνεχίσουμε και αύριο. Περίμενε, έχει κάνει εδώ πέρα. Δεν ήρθε. Τι έγινε. Κάτσε ρε φίλε. Τι έγινε, ρε φίλε. Περίμενε, ρε φίλε. Τι έγινε, ρε φίλε. Τι θα μάζεψε εδώ πέρα, περίμενε. Δεν ήρθε ακόμα. Έχει έρθει ο αντικαταστάτη σου. Το ούζο που σε αλλάζει 12 και. Έχει έρθει το πουλί. Ποιο σα, πώ το λένε. Ο Γιωργάκη. Ο Γιωργάκη, απράβο. Ο Γιωργάκη, ο Αγόρα. Δεν έχει έρθει ακόμα. Μπράβο. Νέο παιδί. Μα το νέο το παιδί. Νέο παιδί, εντάξει αυτό. Αυτά τώρα από νέο παιδί. Αυτά... Παιδί μαθητευόμενο είναι στο παιδί. Τώρα μπήκε παιδιά να τον στηρίξει λίγο και να τον ακούει το Γιώργο που κάνει τώρα 12 διακοπή το βράδυ. Κάθε και λίγο παραπάνω κάποιες φορές, επειδή είναι νέο στο χώρο. Εντάξει, είναι νέο παιδί, εκεί πέρα γύρω στα 22-23, ας πούμε. Όπως κάποτε εμείς ξεκινούσαμε με λευκά μπουτάκια να πούμε και αμού στα καγόρια. Έτσι ξεκινάει και αυτός τώρα την πορεία του στο χώρο του ραδιοφώνου. Να το στηρίζετε, να τον ακούτε. Το Γιώργο, τον περιμένουμε λίγο, δεν πειράζει, το βάλουμε χέρι. Θα έρθει. Εντάξει, θα το πούμε Γιωργάκι, αυτά δεν γίνεται, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Στον παλιό. Στον παλιό. Στο παλιό. Αυτό το έλεγε τέτοιο ευρυπιώτη. Στο Ελλάδα τα παιδιά. Εγώ ήμουν παλιό, ρε. Σωστά. Σωστά. Αμάρετακι. Αμάρετακι. Να δίνει και τώρα αύριο, ρε φίλε, πάω Προμηθέας να πούμε θα ματσάρα τώρα. Τι να κάνω εγώ εδώ πέρα, δεν προλαβαίνω. Δεν προλάβω. 6 ώρα το μάτι. Έχει ένα περιθώριο μισή ώρα για να κλείσει. Παραπάνω δεν έχει. Τι Ηρακλή. Α, Ηρακλή Καστοριά την ίδια ώρα. Ποιο σχολείο το πάω Προμηθέας, φίλε κανένα. 6 ώρα, βέβαια. Παιχνίδι ανόδου. Εννοείται. Ούτε ακουστικά δεν παίρνω. Τίποτα. Ούτε τηλέφωνο με πάρετε. Δεν θα έχει πει ό,τι ενδιαφέρον, δεν σχολεί κανένα. Λειτουργία πτήση. Θα το πει Βανόφιο. Βέβαια, ρε φίλε. 6 με 8. Άιντε, Νίκο, μια χαρά αύριο, φίλε. Τότε όλε τι μου λείπει να έρθω 5-6. Τι σου λέει, ρε φίλε, θα κάνει μια ώρα. Όχι, θα είναι κι αυτό, αλλά θα έχουμε καλεσμένη αύριο. Μία υποψήφια. Να ρωτήσω λίγο κάτι, παιδιά. Αυτό το σκηνικό του υποψήφιου δεν υποτίθεται ότι σταματάει. Κάποιες μέρες πριν ξεκινήσει όμως δεν σταματάει η εκλογική διαδικασία. Και όμως δεν σταματάει ακόμα. Έχουν δικαίωμα να βγαίνουν από μία φορά σε κάθε μέσο. Μέχρι την Κυριακή, δηλαδή το Σάββατο ακόμα θέλω να βγάλω. Μέχρι την Παρασκευή νομίζω. Και θα έχουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Μπράβο, Νίκο, συγχαρητήρια. Ναι. Με την νίκη, ναι. Τι να κάνω, ρε Νίκο, Άρης μεταγραφές δεν κάνει. Εμείς τι θα κάνουμε δύο ώρες δηλαδή. Το ψωμί μας το βγάλουμε. Ποια ψήφια θα έχουμε αύριο. Τι. Ποια ψήφια θα έχουμε αύριο. Δεν θυμάμαι το όνομα. Πέστε, φίλε, θα έχουμε καμιά. Ήρθε. Ήρθε. Αυτό το νέο το παιδί. Λοιπόν. Μάλιστα. Αυτά από εμάς καλή φίλη. Πήγε στο γραφείο του. Αυτά από εμάς καλή φίλη. Τέλος πάντων. Φτάσαμε 12 με αυτά. Ναι. Με τούτα και με εκείνα. Με τούτα και με εκείνα και με αυτά. Αύριο εδώ ο Νίκος θα είναι από τις 5. Τραγικό. Θα κάτσει μία ώρα. Μετά θα είναι στις 10. Γιατί μέχρι να σχολείο να τελειώσουμε το πάρκο Προμηθέας θα έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να είμαι εδώ. Οπότε μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας και Ζούγκλα. Αύριο εμείς εδώ 10 η ώρα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.